Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αλλά τώρα ουσιαστικά ξεκινάμε. Εδώ είμαστε, Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10. Μπήκαμε λίγο πιο νωρίς να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου της Σπαρτάκ Μόσχας. Τώρα πάμε στο δικό μας το δίωρο. Αποκλειστικά μπασκετικά, και θα είναι και η μοναδική μας συνάντηση αυτή την εβδομάδα του μπασκετικού διώρου. Γιατί αύριο είναι το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Με ενημέρωσαν συνάδελφοι έξω ότι το βράδυ της 5ης ο Άρης παίζει με τη Λάρισα σε 9 η ώρα. Οπότε ό,τι μπασκετικό πούμε σε αυτό το δικό μας το δίωρο θα είναι σήμερα. Οπότε λοιπόν θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 10. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μπορώ να κάνω κουβέντα μέσα από εκεί. Μπορώ να κάνουμε κουβέντα μέσα από την ομάδα μας Basket City στο Facebook και γενικότερα από όπου θέλετε εσείς και μέσα από τα social media. Εδώ είμαστε και έχουμε να πούμε αρκετά με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά τις τελευταίες μέρες να είναι πιο ενεργός γιατί είχε περισσότερα έτσι κενά, να το πω έτσι. Ο Άρης φαίνεται να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του και με την συμφωνία με τον ιό Αγγέλου, και φυσιολογικά ο Άρης προσπάθησε, το έτρεξε και κατάφερε να κλείσει το ρόστερ του νωρίς, γιατί ξεκινάει πιο νωρίς. Σε 6 μέρες από σήμερα ο Άρης έχει την πρώτη προπόνηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League, οπότε έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε και να ολοκληρώσει ρόστερ το συντομότερο δυνατόν και να φτάσει όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική κατάσταση εν ώψη των προκριματικών του Basketball Champions League, το οποίο θα συμμετέχει φέτος. Ολοκλήρωση του ρόστερ του Άρη. Στελέχωση του ρόστερ του ΠΑΟΚ, η οποία και εκεί ολοκληρώνεται. Ουσιαστικά πλέον έχουμε εικόνα για τον ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ και τον Άρη σχεδόν σε πιθανότητα σε όλο. Και σιγά σιγά νομίζω ότι αρχίζουμε να κάνουμε λίγο, να τα βάζουμε κάτω, τι στοιχεία έχει κάθε ομάδα, τι χαρακτηριστικά έχουν οι παίχτες που έχει φέρει, τι κράτησε από πέρσι, όποιοι κράτησαν, τι προσπαθεί να βάλει φέτος, τι θα προσπαθήσει να κάνει, και νομίζω ότι και με τα πρώτα φιλικά θα έχουμε σιγά σιγά εικόνα των ομάδων. Το κομμάτι έτσι, του προηγούμενου καιρού που είναι λίγο αγκαρία, να πω την αλήθεια. Σιγά σιγά η ομάδα να στελεχωθεί, να βρεθεί παίκτες, να γίνει το ρόστερ, να δει ποιος θα μείνει, ποιος δεν θα μείνει, αν υπάρχει πιθανότητα μάλλον κάποιος να μείνει. Όλο αυτό το σκηνικό που είναι λίγο έτσι αμήχανο, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι πλέον και με τις ανακοινώσεις που έρχονται και τις τελευταίες μέρες είναι αρκετές, έχουμε εικόνα για τις περισσότερες ομάδες. Δηλαδή, έχοντας μπει στον Αύγουστο, και επειδή περισσότερες εκεί στις 20 Αυγούστου θα μαζευτούν, ουσιαστικά εκείνη την εβδομάδα θα ξεκινήσουν προπονήσεις και λίγο μετά ξεκινάνε και τα πρώτα φιλικά. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος για τους περισσότερους είναι μήνας αρκετών φιλικών. Έτσι, ο Άρης έχει την ιδιαιτερότητα ότι φέτος μπαίνει πολύ νωρίς στη σεζόν, γιατί έχει τα προκριματικά, και αν καταφέρει να περνάει κιόλας θα παίξει 6 παιχνίδια θέλοντας να μπει στους ομίλους του Champions League. Οπότε γενικά είναι λίγες ακόμα ημέρες χωρίς δράση. Και εννοώ ότι καθαρά μπασκετική αγωνιστική δράση. Τώρα το κομμάτι το μεταγραφικό είναι κάτι που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Τα ρόστερ πάντως ολοκληρώνονται. Ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε το Χάτσερ, την επιστροφή του Αμερικανού. Θα πούμε κάποια πράγματα. Την Κυριακή το βράδυ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Αγκολέζο σέντερ, τον Γιάννικ Μορέιρα. Επίσης μια περίπτωση αρκετά ενδιαφέρουσα. Αυτή με περισσότερα ερωτηματικά, γιατί είναι ένα παιδί που τον δούμε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και το Χάτσερ, νομίζω το πιο ενδιαφέρον σε αυτή τη συμφωνία που έκανε ο ΠΑΟΚ με το Χάτσερ ήταν τα 2 χρόνια. Θα αναφερθούμε γενικά λίγο πιο, θα πούμε λίγο κάποια πράγματα για τις κινήσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Γιατί είπαμε, σιγά σιγά και ο ΠΑΟΚ το ρόστερ το ολοκληρώνει. Μένει ακόμα μία κίνηση που έχει να κάνει με ένα ψηλό, τουλάχιστον μία κίνηση εκεί, και να δούμε αν εκεί κάπου το Σεπτέμβριο ή λίγο αργότερα, αν προκύψει κάτι άλλο, θα το προσθέσει και αυτό στο ρόστερ του. Ο Άρης, είπαμε ότι γενικά μέχρι στιγμής αυτά που ήθελε να κάνει στο μπάσκετ έχει κάνει, δηλαδή να βρει όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις μέσα από αυτή τη δικασία της Ελλάδας, γιατί υπάρχουν τα μπάνω, οπότε δεν είχε
πάρα πολλές επιλογές, δεν είχε ένα πολύ μεγάλο καλάθι να διαλέξει. Τις κινήσεις τους έχει κάνει και τις ολοκλήρωσε άμεσα. Και επειδή ξεκινάει και πιο νωρίς, ο Άρης είπε την άλλη εβδομάδα, 13 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, θα μας τα πει και στα μάτια λίγο πιο μετά που θα κάνουμε μια επικοινωνία. 13 Αυγούστου ο Άρης ξεκινάει. Οπότε οι μέρες των διακοπών ολοκληρώνονται. Έτσι, θα δούμε λίγο τι ρόστερ έχει κάνει ο Άρης μέχρι τώρα. Δύσκολα θα προκύψει κάτι άλλο, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αν και βέβαια, τα έχουμε πει ότι στον μπάσκετ, επειδή η μεταγραφική περίοδος δεν τελειώνει ποτέ ουσιαστικά. Πόσο μάλλον το καλοκαίρι που ρόστερ γεμίζουν, χαρακτηριστικά προκύπτουν και ανάλογα τα χρήματα που, που υπάρχουν σε κάθε ομάδα, βγαίνουν και κινήσεις. Απλά ο Άρης, επειδή έτσι κι αλλιώς και να κάνει πολλές μεταγραφικές κινήσεις, καθώς από πέρσι του μήναν ελάχιστοι παίκτες, δηλαδή ακόμα και οι περιπτώσεις του Φλιώνη και του Μποχορίδη που μείνανε, είναι νέες συμφωνίες εδώ μέσα. Τόσο ανανέωση δεν μπορείς να το πεις. Αν και μόνο οι λέξεις έχουν διαφορά επί της ουσίας. Τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν και οι δύο, ο ένας με σχηματοποιημένο ρόστερ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ με σχεδόν ολοκληρωμένο ρόστερ. Μία ακόμα κίνηση που θέλει να κάνει εκεί στη ρακέτα του και μια άλλη που πιθανόν να κάνει στην πορεία. Εκεί και λίγο πιο μετά τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, ανάλογα αν θα του κάτσουν κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές που μπορεί να έχει στο μυαλό του. Και οι άλλες ομάδες ουσιαστικά πινελιές βάζουν, να το πω έτσι. Δηλαδή οι περισσότεροι με το κομμάτι των Αμερικανών έχουν ολοκληρώσει τις συμφωνίες. Έχουν ανακοινώσει μεταγραφές οι περισσότεροι. Και μένουν κάποιες έτσι τελευταίες κινήσεις που έχει να κάνει, που έχουν να κάνουν οι περισσότερες ομάδες μέχρι τώρα. Έτσι. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί ρόστερ στους περισσότερους. Πάντα υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα για κινήσεις. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι εκεί των 6 Αμερικανών τουλάχιστον, που εκεί έτσι παίζει αυτό το κομμάτι, οι περισσότεροι έχουν τελειώσει με αυτό. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν άλλες τελευταίες κινήσεις που γίνονται. Σήμερα, αυτό που έλεγα πριν με το που ξεκίνησα, θα κάνουμε και εκεί αναφορά, απλά έτσι τώρα είμαστε στην εισαγωγή ουσιαστικά. Σήμερα υπάρχουν και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, η μία στο SDNA του Δημήτρη Γιανακόπουλου, η άλλη στον Καζέτα του Νίκου του Παπά, που έχουν πολύ ενδιαφέρον και το ίδιο για τον Παναθηναϊκό, αλλά κοιτάξτε, ο Γιανακόπουλου είναι γενικά και πέρα από τον μπάσκετ. Δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο το κομμάτι του μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον να διαβαστούν και οι δύο. Του Γιανακόπουλου, στο κομμάτι που έχει να κάνει για τον μπάσκετ, δηλαδή σε αυτά που λέει και για τον τρόπο που λειτουργεί ως παράγοντας ο ίδιος. Εδώ ξέρετε ότι η εκπομπή δεν το έχουμε κρύψει ποτέ, ότι είμαστε φαν του Δημήτρη Γιανακόπουλου και του τρόπου του οποίου αντιδρά, γιατί αντιδρά σαν οπαδός περισσότερες φορές. Έτσι. Και επίσης, όταν γινόταν όλο το πανηγύρι με την Ευρωλίγκα για τον Παναθηναϊκό μέσα στα μέσα της σεζόν, από εδώ λέγαμε ότι για okay, περιμένετε, δεν φεύγεις τόσο εύκολα από την Ευρωλίγκα, όσο παρορμητικός και να είσαι, όσο εκνευρισμένος και να είσαι με μια κατάσταση, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν μπορεί ένα μέγεθος σαν αυτό το Παναθηναϊκό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ξαφνικά να πάρει το καπελάκι του και να φύγει και να πάει κάπου αλλού. Έτσι μόνος του. Αν όλα όσα γίνανε πέρσι μπορεί να ξεκίνησαν να δρομολογούν κάποιες εξελίξεις για κάτι άλλο τα επόμενα χρόνια, άλλη κουβέντα αυτό. Άλλη κουβέντα. Απλά επειδή θυμόσαστε τι γινόταν τότε με γιουχαρίσματα στην Ευρωλίγκα, με ποσταρίσματα στα social media, με τους Παναθηναϊκούς να είναι όλοι με δημοψηφίσματα για να φύγει ο Παναθηναϊκός από εκεί, βλέπετε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο. Εξήγησε γι' αυτά ο Γιανακόπουλος. Για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η κουβέντα που έγινε στον καζέτα του Νίκου του Παπά. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο, όπως και να το κάνουμε, σίγουρα δεν περνάει παρατήρητο. Σίγουρα δεν περνάει παρατήρητο. Σίγουρα. Και αυτό έχει να κάνει και με τα μπασκετικά του προσόντα, στα οποία πολλές φορές μένουμε λιγότερο, αλλά και με τον τρόπο τον οποίο και αυτός έτσι τοποθετείται δημόσια, μιλάει. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι
προτιμάω τύπου σαν τον παπά. Και ας μας κράζει και εμάς πολλές φορές το δικό μας το συνάφι. Προτιμάω λοιπόν τέτοιους τύπους παρά αυτούς που θα πούνε τα ίδια τα τετριμένα, που θα μείνουν στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το παιχνίδι, τι έγινε, πώς παίξαμε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε και να μένουν εκεί. Ο παπάς είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και μέσα σε όσα έχει πει σήμερα να κάνουν με το μπάσκετ, με τον τρόπο που σκέφτεται και όλα αυτά, με προπονητές, με παίκτες, με όλα αυτά. Έχει πει κάτι πολύ ωραίο ο Νίκος ο παπάς, το οποίο το κράτησα γιατί πραγματικά δείχνει το πόσα λίγα ξέρουμε όλοι όσοι το παρακολουθούμε, όσοι είμαστε δίπλα σε ομάδες. Όταν ο ίδιος ο πρωταγωνιστής ουσιαστικά λέει ότι, για τα ακρίβεια έχει πει, του γίνεται μια ερώτηση του παπά, η οποία είναι για την κριτική που μπορεί να δέχεται και αν δίνει σημασία ουσιαστικά στο κομμάτι των social media και τις κουβέντες που μπορεί να γίνει μέσα από εκεί, γιατί είναι ενεργός. Και το ρωτάει ο συγκεκριμένος, ο συνάδελφος του λέει αν δίνει σημασία και αν θεωρεί ότι ο κόσμος ξέρει μπάσκετ. Φυσικά και δεν ξέρει. Και λέει ότι εδώ καλά-καλά εμείς που παίζουμε δεν ξέρουμε μπάσκετ. Λέει ο παίχτης ο οποίος παίζει στην Ευρωλίγκα, σε μια άλλη κατάσταση θα ήταν και διεθνής με την εθνική ομάδα, δηλαδή παίζει στο top ευρωπαϊκό επίπεδο. Για μένα, αν ήταν και λίγο πιο συμμαζεμένος, να το πω έτσι, θα μπορούσε να πέσει σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο. Και λέει αυτό το πράγμα, ότι παιδιά, καλά όλα αυτά, αλλά εμείς εδώ οι ίδιοι παίζουμε και δεν το ξέρουμε και τόσο καλά. Δηλαδή, είναι και αυτό εκπληκτικό. Κάτι που κράτησα από όλα όσα είπε ο παπάς. Και οι δύο συνδεύσεις έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ο παπάς λέει πράγματα για την εθνική ομάδα, λέει πράγματα για τον Μπουρούση. Δεν νομίζω ότι είναι παιδί που θα πάρει πίσω κάποια πράγματα που έχει κάνει. Με αυτά που λέει δεν παίρνει τίποτα πίσω. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Με το να, ας πούμε, το να στοχοποιείς σε κάποιους δημοσιογράφους δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι. Και ειδικά το δημοσιογράφο είναι και πάντα το εύκολο θύμα. Αλλά σίγουρα αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχουν άλλα κομμάτια που έχουν επίσης πολύ ενδιαφέρον. Ο καθένας μπορεί να συμφωνήσει, να διαφωνήσει. Αλλά γενικά όταν έτσι κυκλοφορούν, υπάρχουν, γίνονται συνεντεύξεις ανθρώπων που πραγματικά έχουν να πούνε πράγματα και όχι να πούνε τα ίδια και τα ίδια, σίγουρα έχουν ενδιαφέρον. Και μπορεί να διαφωνήσει με την άποψή του και τη γνώμη κάποιου. Αλλά το να την, να τη διαβάσει, να σε προβληματίσει και να σε βάζει μια σκέψη, νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο όταν μιλάς με τους πρωταγωνιστές. Για μένα, και το έχουμε πει εδώ και με το Σταμάτη πάρα πολλές φορές, ότι μιλώντας με τον πρωταγωνιστή, με τον παίχτη, με τον προπονητή, καταλαβαίνεις πολύ πιο εύκολα πράγματα τα οποία μπορεί να σε προβληματίσουν. Μπορεί την ώρα που βλέπεις ένα παιχνίδι να πεις, μα καλά τώρα αυτός πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Λέμε τώρα, γιατί εδώ πάτησε και σούταρε τρίποντο ενώ έχει λουδιάδρομο μπροστά του, λέω ένα παράδειγμα. Και όμως, αν μιλήσεις με τον παίχτη, μπορεί να σου εξηγήσει εκείνο το πράγμα γιατί το έκανε. Με τον προπονητή. Μπορεί να φέρει εκείνο τον παίχτη για να φέρει και έναν άλλο παίχτη. Και εσύ να λες ότι μα δεν ταιριάζουν. Και να σου πει ο προπονητής ότι ξέρεις, εγώ όμως έχω στο μυαλό μου αυτό. Γι' αυτό έχουν ενδιαφέρον πάντα οι πρωταγωνιστές και όχι γύρω-γύρω. Γιατί πολλές φορές γύρω-γύρω δεν ξέρω και αν καταλαβαίνουν τι τους μεταφέρει ο προπονητής, ο παίκτης, ο παράγοντας. Οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν. Οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν πάντα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πάντα μπορούν να βοηθήσουν στο να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα πράγματα. Στο να καταλαβαίνουμε πώς γίνεται το παιχνίδι μέσα και έξω από το γήπεδο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και πραγματικά μου αρέσει πολύ το να διαβάζω, να ακούω, να μιλάω με πρωταγωνιστές. Είναι το πιο ωραίο κομμάτι αυτής της δουλειάς. Και εμείς ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε το μεταφέρουμε στον κόσμο όλο αυτό το κομμάτι. Της επικοινωνίας με έναν πρωταγωνιστή. Και οι δύο συνεδρίες που έχουν να κάνουν τον Παναθηναϊκό σήμερα, τυχαίνει να έχουν να κάνουν τον Παναθηναϊκό και οι δύο, που βγήκανε σήμερα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Γιαννακόπουλος λέει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Μιλάει για τον Ομπράντοβιτς, μιλάει για όλους τους προπονητές που έχει συνεργαστεί, για τον Πασκουάλ, για τους παίκτες, για τον τρόπο που λειτουργεί. Μιλάει για την Ευρωλίγκα, που ουσιαστικά λέει ότι, OK, τότε το πήγαμε πολύ στα άκρα, αλλά τώρα υπάρχει μια ανακοχή.
Δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια του χρόνου. Αν πάλι θεωρήσει ότι αδικείται ο Παναθηναϊκός. Αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που μιλάμε και δημόσια παραδέχθηκε ότι εννοείται ο Παναθηναϊκός μένει στην Ευρωλίγκα. Και συνεχίζει και του χρόνου εκεί. Και βέβαια να δούμε πώς θα πιέσει να αντιδράσει του μέσα σεζόν. Αν θεωρήσει ότι αδικείται, ότι τέλος πάντων δεν έχει το 50-50. Έτσι. Ξαναλέω αυτό που είπα πριν και το λέγαμε και μέσα σεζόν για την Ευρωλίγα, την Ευρωλίγα, τη σχέση της Ευρωλίγας του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει αυτό το κομμάτι. Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά ένας παράγοντας από τον Γιανακόπουλο, ένας άνθρωπος από τον Γιανακόπουλο τα έσβησε όλα και είπε ότι «ΟΚ, χύσε όλα και συνεχίζουμε». Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο παρασκηνιακά, επαφές παραγόντων να γίνεται μια κουβέντα την οποία δεν τη μαθαίνεις και εύκολα. Και μπορεί σε 1-2-3 χρόνια να εμφανιστούν 5 ομάδες στο Παναθηναϊκό και εκεί να αλλάξει το σκηνικό. Το σκηνικό το οποίο έχει παγιωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι άλλο να είναι ένας μόνος του και άλλο να είναι 5 επίπεδου Παναθηναϊκού. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός έβγαινε θα ήταν όντως ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την Ευρωλίγκα, αλλά θα ήταν και ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Τον ίδιο. Το να φύγει από μια τέτοια διοργάνωση ξαφνικά για να συνεχίσει σε μια άλλη διοργάνωση από το Champions League, το οποίο οι ομάδες μας παίζουν εκεί προφανώς και το παλεύει και αναπτύσσεται. Και νομίζω ότι το τρίτο σεζόν θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό από ό,τι ήταν τα δύο προηγούμενα και θα δούμε καλύτερα πράγματα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η Ευρωλίγκα είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, όπως και να το κάνουμε. Είναι το κορυφαίο. Ωραία. Και δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός μόνος του ξαφνικά να σηκωθεί και να φύγει, σύντο ότι έπρεπε να πληρώσει και πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Τα λέγαμε και μέσα στη σεζόν, όταν γινόταν ο Τσούφας ο χαμός. Τα λέμε και τώρα. Και ας κρατάμε ένα καλάθι και κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι δεν αποκλείεται ένας παράγοντας από τον Χρυσό Γιανακόπουλο, που και τα χρήματα έχει για τη διάθεση και γενικά δεν είναι ουρανοκατέβατος στο μπάσκετ γενικότερα. Κάποια στιγμή να το αλλάξει αυτό το σκηνικό. Να είναι αυτό μπροστά για να αλλάξει αυτό το σκηνικό. Μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Μπορεί και όντως από ένα σημείο και μετά να κατάλαβε ότι ουσιαστικά δεν τον παίρνει και να μείνει έτσι σε αυτό το κομμάτι. Λέει κάποια πράγματα μέσα σου, με λέει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις πολύ μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της Ευρωλίγκας. Και είναι και αυτό μια αλήθεια. Και το βλέπουμε να γίνεται. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν είναι η πρώτη επιλογή για τον top παίκτη Ευρωλίγκας. Δεν είναι. Είναι η Φενέρ, είναι η Τζεσεκά, είναι η Ρεάλ, είναι η Μπαρτσελόνα που ρίχνει χρήματα παρότι δεν έχει τις επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και αυτό ένα σημείο των τελευταίων χρόνων το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, το οποίο το σημειώνουμε. Γιατί όταν υπάρχουν μπάτζα στην Ευρωλίγκα 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός στα 12-13 και ο Παναθηναϊκός στα 17-18-20, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να ανταγωνιστείς. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με τους δύο που είναι τα μπάτζα τους είναι απλησίαστα και οι άλλοι 12 έχουν το δικό τους πρωτάθλημα, σε ένα σχεδόν ανάλογο επίπεδο γίνεται και στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός αυτά τα χρόνια δεν καταφέρει να είναι στο Final Four. Έχει κάνει και λάθη, okay, αλλά σε φάσεις προημιτελικών και όλα αυτά πληρώνει κάποιες φορές το ότι ο άλλος μπορεί να έχει λίγο καλύτερη ομάδα. Ναι, σε καλύτερη κατάσταση. Έτσι, δεν είναι τυχαίο και αυτό. Και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Γιανακόπουλος ουσιαστικά σε αυτή τη συνέντευξη ότι το έχουμε ρίξει τον μπάτζετ, το έχουμε κατεβάσει λίγο. Όχι λίγο, το έχουμε κατεβάσει και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε πλέον τις ομάδες που είχε, που παλιότερα τις ανταγωνιζόταν πολύ πιο εύκολα και στο κομμάτι των παικτών. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός έρχεται να κάνει όλα αυτά, έπαιρνε για Σικεβίτσιους. Έπαιρνε τον Νίκολας, έπαιρνε τον Σισκάουσκας, λέω παραδείγματα τώρα. Τώρα οι αντίστοιχοι Νίκολας, Σισκάουσκας, Γιασικεβίτσιους θα πάνε στη Φενέρ, θα πάνε στη Ρεάλ, θα πάνε στην Τζεσεκά. Εκεί πέφτουν τα χρήματα τα πολλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα αναλύσουμε λίγο την κατάσταση των κινήσεων του ΠΑΟΚ, να δούμε λίγο τι βάζει στο ρόστερ του, τι του λείπει, τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Φυσικά και λίγο πιο μετά θα μιλήσουμε και με το Σταμάτη να κάνουμε κουβέντα και για τα του Άρη. Έχουμε και άλλα να πούμε. Εδώ μέχρι τις 10 που θα είμαστε στο Λίμπερο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς τα μηνύματά σας στο 54526. FM γράφετε, αφήνετε ένα κενό και γράφετε το μήνυμά σας για να κάνουμε κουβέντα μέσα από εκεί. Και από την ομάδα μας στο Facebook, την Basket City, μπορούμε να κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Ξεκινήσαμε λίγο μια εισαγωγή ουσιαστικά για το του Πάου και του Άρη. Και ο Ηρακλής κινείται τελευταία. Και κινείται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια. Θα κάνουμε αναφορά και στα του Ηρακλή στην πορεία της εκπομπής. Θα τα προλάβουμε λίγο σήμερα, γιατί είπαμε σήμερα θα πάμε μόνο μπασκετικά. Αύριο είναι το παιχνίδι του Πάου στο ποδόσφαιρο. Μεθαύριο είναι το φιλικό του Άρη. Οπότε εμείς θα προλάβουμε και πάρα πολλά στα δικά μας. Ξεκινώντας, μπαίνοντας λίγο πιο λεπτομοριακά στα του Πάου και με την Κυριακή, θα ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γιάννικ Μορέιρα, του ύψους 2-11 σέντερ από την Αγγόλα, ο οποίος πέρσι ήταν στη VTB League, έπαιξε στην Πάρμα, μια ομάδα που εντάξει δεν διεκδικούσε πράγματα εκεί, αλλά έκανε μια καλή χρονιά και τα στοιχεία του έχουν πραγματικά πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, στο άκουσμα ενός παίκτη 2-11, το μυαλό των περισσότερων πάει στο ότι είναι ένας old school ψηλός, αργοκίνητος, παίζει μέσα στη ρακέτα και είναι φυσιολογικό να πηγαίνει για το μυαλό. Δεν είναι όμως ο ίδιος παίκτης ο συγκεκριμένος, ο Μορέιρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος καταρχάς πέρσι τα πήγε πολύ καλά σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί η VTB είναι, παιδιά, πολύ υψηλού επίπεδου πρωτάθλημα, άλλης ταχύτητας, δεν έχει σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα η VTB. Εκεί που συμμετέχουν η Τσεσεκά, η Ούνιξ, η Κουμπάν, η Ζενίτ, όλες αυτές οι ομάδες. Είναι εντελώς άλλη ταχύτητα και επειδή έχει και καλούς και ακριβούς Αμερικανούς, ξένους, έχει και πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Τώρα, ο συγκεκριμένος πέρσι λοιπόν έκανε μια τίμια χρονιά, αυτή χαρακτήριζα εγώ, έχοντας 9,1 πόντους και 6,1 rebound. Είναι ένας παίκτης που, παρότι είναι 2-11, είναι αρκετά ευέλικτος. Νομίζω ότι έχει ένα θεματάκι στην άμυνα. Δηλαδή είναι θέμα το οποίο θέλει δουλειά και ψάξιμο για τον Παθεοδόρο και τους συνεργάτες του. Αλλά είναι ένας ψηλός που πέρσι δεν είχε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσο ψηλό σέντερ πέρσι, τέτοιο μέγεθος, μέσα στη ρακέτα, είχε μακριά χέρια. Έχει έφεση στο κομμάτι του rebound και κυρίως του επιθετικού, λόγω έτσι της ταχύτητας στην κίνηση που το διακρίνει και τα μακριά του χέρια μαζί με το 2-11, το οποίο είναι. Έχει παιχνίδι με πρόσωπο και πλάτη και γενικά είναι από εκείνους τους ψηλούς που ακουμπά στην μπάλα και δημιουργούν. Τώρα, το δημιουργούν μπορεί να μην είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει, ξέρω εγώ, 10 τρόπους και αριστερό χέρι και δεξί χέρι και να γυρίσει με χου και να γυρίσει και με πρόσωπο να πατήσει, να σου τα ξεματά κάνω όλα αυτά. Θα τον έπαιρνε τσεσεκά από την Πάρμα. Αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και με πρόσωπο και με πλάτη. Και επί της ουσίας στην επίθεση είναι ένας ακόμα παίκτης που μπορεί να παίξει με πλάτη. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που τον ήθελε ο Παθεοδόρου. Αυτός και το κομμάτι των pick and roll. Δηλαδή, πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε τον Μαργαρίτη, ο οποίος έπαιζε με πλάτη, είχε το μοναδικό ουσιαστικά ψηλό του που έπαιζε με πλάτη, γιατί άλλοι ήταν εντελώς διαφορετικοί. Ούτε ο Λίνος είναι δύο παίκτης, ο Χρυσικόπουλος, ούτε ήταν ο Τζάκσον δύο παίκτης, ούτε ο Κρουμπάλη. Είχε μόνο τον Μαργαρίτη. Φέτος λοιπόν θα έχει και αυτόν. Και με πλάτη πέρσι, αν θυμάσαι, στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, ή τέλος πάντων παιχνίδι με πλάτη, έπαιρνε αρκετές φορές από τον Κατσίβελη που λόγω των χαρακτηριστικών του και του μεγέθους που είχε για ασώδιο μπορούσε να δώσει και αυτό το πράγμα. Φέτος, επειδή δεν έχει τέτοιους στην περιφέρεια, τέτοιους παίχτες, θα το ψάξει από τον Μορέιρα αυτό το πράγμα. Ωραία. Οπότε λοιπόν είναι μια τέτοια περίπτωση η οποία φυσικά και συνδυάζεται και με το κομμάτι που έχει να κάνει με την περιφέρεια, με τον Γκος, με τον Χάτσερ, με τον Αθηναίου. Δηλαδή νομίζω ότι ο Μορέιρα δεν ξέρω αν θα είναι ο παίχτης ο ψηλός που θα μένει περισσότερο στο παρκέ από τους άλλους, αλλά θα έχει ένα ρόλο, αναμένεται μάλλον να έχει ένα ρόλο στο κομμάτι του pick and roll,
στο να τελειώνει φάσεις, στο να εκμεταλλεύεται το μέγεθός του από κοντινή και μέση απόσταση, γιατί μπορεί να το κάνει. Είναι παίκτης που μπορεί να πάρει την μπάλα στη βολή, να τη βάλει στο παρκέ για να την πάει στο καλάθι. Καλά. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας ευέλικτος παίκτης. Για μένα είναι ομαδικό, είναι η άμυνα. Ωραία. Και το κατά πόσο ένας παίκτης που πέρσι σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα όπως η VTB δεν ξεχώρισε αλλά τα πήγε πολύ καλά, μπορεί να το κάνει και σε ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα όπως είναι η Ελληνική Λίγκα. Η οποία μπορεί να μην έχει ταχύτητα για την ποιότητα άλλων πρωταθλημάτων, της VTB για παράδειγμα, της Ισπανίας, ακόμα και της Γερμανίας θα πω εγώ, ή της Τουρκίας, αλλά έχει τον δικό της τρόπο και θέλει πολύ καλό διάβασμα. Ωραία. Απλά πάω και αυτό το κομμάτι θα έχει άλλους παίκτες. Και πιο έμπειρους. Σε αυτό. Έτσι. Και πέρσι, αν θυμάστε, από ένα σημείο και μετά, ο Μαργαρίτης ήταν ο παίκτης ο οποίος έκλεινε τα παιχνίδια. Έπαιζε περίπου 17 με 18 λεπτά και συνήθως αυτό ήταν στη δεύτερη και τέταρτη περίοδο. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές για τους ρόλους που συζητάμε. Που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει αυτός ο οποίος βλέπει το ένα παιχνίδι. Μαλώνουμε τον κόλλο κάθε μεσημέρι όταν μιλάμε για το κρουμπάλι. Γιατί μένει στο κομμάτι που έχει και περισσότερο φυσικά, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα τελειώματα των φάσεων. Συμφωνώ, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Έχει θέμα. Δεν έχει καλή επαφή με το καλάθι. Το θέμα όμως είναι από το συγκεκριμένο να πάρεις τα πράγματα για τα οποία τον θέλεις. Άμυνα, rebound, ενέργεια, τα οποία τα κάνει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Τέλος πάντων, με το συγκεκριμένο πάντως μιλάμε για τον Μορέιρα. Εντάξει, προφανώς και θα είναι στο παρκέ. Δεν νομίζω ότι θα βλέπουμε σχήμα που θα πηγαίνει σε όλες τις αλλαγές στα screen, που είναι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία του Παπαθεοδόρου που την είδαμε πολλές φορές πέρσι. Και την είδαμε να την κάνει και με χαμηλά σχήματα. Έχει το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Είναι ρίσκο το οποίο αν βγει, ο ΠΑΟΚ βάζει πολύ σημαντικό εργαλείο. Αν δεν βγει, okay. Έχει παίχτες για να τον καλύψει. Λέω εγώ. Αλλά αν βγει ένα παίχτη 2-11 με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο Μορέιρα, μπορεί να κερδίσει πολλά. Χθες προέκυψε η ανακοίνωση για τον Χάτσερ, που για μένα το μεγαλύτερο κομμάτι εδώ της συμφωνίας έχει να κάνει με το διαιτές συμβόλαιο. Γιατί πλάκα-πλάκα ο ΠΑΟΚ έχει τον Χάτσερ για 2 χρόνια, τον Αθηναίο για 2 χρόνια, τον Μαργαρίτη με συμβόλαιο που ανανεώθηκε για 2 χρόνια, τον Χρυσικόπουλο που έχει συμβόλαιο επίσης για 1 χρόνο ακόμα, μετά τη φετινή σεζόν για άλλα 2 χρόνια δηλαδή. Έχει το Σχίζα. 5 παίχτες κορμού, έτσι. Που και αυτός ανακοινώθηκε για 2 χρόνια. Δεν είναι λίγο για μια ομάδα το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό και για μια ομάδα της οικονομικής δυνατότητας του ΠΑΟΚ αυτό. Τώρα για τον Χάτσερ. Εντάξει, παιδιά, ξέρουμε τι παίχτης είναι. Τον έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Εκείνη τη χρονιά, στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, 15-16, κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μα πάρα πολύ καλή σεζόν. Σε μια ομάδα που δεν είχε θέματα. Είχε θέματα εκείνη η σεζόν, εκείνη η ομάδα που βγήκε Πέμπτη, που δεν κατάφερε να μπει στη τετράδα με τον Βασιλιάδη, με τον Χωτσανίτη και όλα αυτά. Της λείπανε πράγματα, της λείπανε χαρακτηριστικά. Αλλά ο Χάτσερ που είχε έρθει, αν θυμάστε καλά, με το που ξεκίνησε η σεζόν. Το ΠΑΟΚ δεν είχε playmaker ουσιαστικά και προέκυψε ο Χάτσερ το Σεπτέμβριο. Τα πήγε εξαιρετικά. Έκανε επίσης μια καταπληκτική σεζόν στην Παρτίζαν την επόμενη σεζόν, το 16-17, τότε που είχε βρεθεί και στον δρόμο του ΠΑΟΚ στους 24 τότε του Champions League. Δεν είχε παίξει το δεύτερο παιχνίδι. Είχε παίξει ο Μακφάντεν τότε που είχε έβαζε τα πάντα στο Βελιγράδι και ο ΠΑΟΚ είχε περάσει. Αλλά πέρσι στη Σάσαρη δεν ήταν και τόσο καλή. Δεν συνέχισε την οδική πορεία, να το πω έτσι. Δεν νομίζω ότι έφταιγε τόσο αυτός. Όσο γενικά ότι η Σάσαρη πέρσι έκανε μια μετριότατη σεζόν και σε Ευρώπη και σε Ιταλία. Ο Χάτσερ πέρσι τελείωσε τη χρονιά με περίπου 10 πόντους σε 20 λεπτά. Εκεί στα ποσοστά του ήταν πάνω κάτω, στο 35 στα τρίποντα, στο 50 στα δίποντα. Αλλά γενικά ήταν σε μια ομάδα που πέρσι δεν τσουλούσε. Δεν τα πήγε καλά πέρσι η ομάδα και αυτό φυσικά επηρέασε και το Χάτσερ. Τώρα, η κουβέντα με το Χάτσερ γινόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες ουσιαστικά. Και μέχρι και το Σάββατο η απόσταση δεν γεφυρωνόταν η οικονομική. Δεν γεφυρωνόταν. Άλλα σε απαιτήσει ο Χάτσερ, άλλα τα χρήματα που πρόθεσε ο ΠΑΟΚ. Κι όμως, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά το Σάββατο ενημέρωσε ότι okay, αυτή είναι η τελευταία πρόταση, δεν ασχολούμαι στ' άλλο. Την Κυριακή ο Χάτσερ ενημέρωσε και είπε ότι δέχομαι την πρόταση. Και έτσι λοιπόν επιστρέφει για δεύτερη φορά για να κάνει τρίτη θητεία
στον ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης που ξέρουμε τι μπορεί να δώσει. Είναι ένας κυρίως playmaker, λέω εγώ, και όχι τόσο πολύ δύο. Παίχτη φυσικά που θέλει την μπάλα στα χέρια του για να δημιουργήσει, για να εκτελέσει. Αλλά μπορεί να το κάνει πολύ καλά. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος γενικά είναι scorer, ο Χάτσερ. Το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες που ήμασταν εδώ, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι ο Παπαθεοδόρου δεν θέλει έναν παίχτη στην περιφέρεια με αυτό το ρόλο. Θέλει τουλάχιστον δύο. Δηλαδή, παίχτη σκόρερ, να έχει επιλογές. Και επίσης, νομίζω ότι με την παρουσία του Χάτσερ, ο Γκος θα έχει ένα λίγο διαφορετικό ρόλο από αυτό που είχε πέρσι. Πέρσι ο Γκος ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν, επειδή ο Πάκο είχε θέμα και του έλειπε αυτό που του έδωσε ο Πέτεγουέι όταν ήρθε, από τον Γκος ζητούνταν τα πάντα. Ζητούνταν να βοηθάει στο κατέβασμα, ζητούνταν να οργανώνει, ζητούνταν να παίξει pick and roll και να δημιουργήσει είτε για τον εαυτό του είτε για τον συμπαίκτη, ζητούνταν να εκτελέσει. Κάποια στιγμή κατάλαβαν όλοι ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Γκος 35-36 του. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι με την παρουσία του Χάτσερ, ο ρόλος που θα έχει την επόμενη σεζόν ο Γκος θα είναι λίγο διαφορετικός από τον περσινό. Δηλαδή, πιο πολύ στο κομμάτι συγκεκριμένα του σκοραρίσματος παρά σε όλα τα γύρω-γύρω. Γιατί δεν είναι μόνο Χάτσερ, είναι και Αθηναίου. Είναι ένα στοίχημα προφανώς για τον Παπαθεοδόρου. Τρεις παίχτες πάνω κάτω με ανάλογα χαρακτηριστικά να τους κάνει να καταλάβουν το ρόλο τους και τι ζητάει από αυτούς. Και σίγουρα και ένα στοίχημα το κομμάτι του αμυντικό, που επίσης παίζει ρόλο. Ο ΠΑΟΚ στο περσινό ρόστερ, έχοντας τον Κόνιαρη, έχοντας τον Κατσίβελη, έχοντας τον Λέκη Τζόουνς, έχοντας και το Πέτεγουέι από ένα σημείο και μετά, είχε πολύ μεγάλη ευελιξία και ενέργεια στην άμυνα. Μην ξεχνάω ότι πολλά από τα παιχνίδια που κέρδισε από ένα σημείο και μετά, τα κέρδιζε με χαμηλά σχήματα. Οπότε λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι ο Σίγερς θα έχει ένα ανάλογο ρόλο με τον Τζόουνς, ας πούμε, του Λάκη Τζόουνς, είναι ένα στοίχημα και ο Τζαμάλ Τζόουνς ότι θα δώσει. Γιατί το κορμί του συγκεκριμένου είναι που παίζει ρόλο. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος παίζει το 3 και είναι 2-4. Εκείνο το κομμάτι νομίζω ότι ειδικά στην αρχή θα θέλει επανάληψη, δουλειά, το κομμάτι της άμυνας. Γιατί ο Παπαθεοδόρου είχε μια συγκεκριμένη λογική των αλλαγών σε όλα τα screen, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να βγει. Θυμάστε πέρσι τι γίνονταν στο ξεκίνημα. Δεν είναι εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά. Πώς ήταν στο ξεκίνημα η ομάδα του ΠΑΟΚ πέρσι και πώς έκλεισε τη σεζόν απέναντι σε αντιπάλους με μεγαλύτερα budget και θεωρητικά περισσότερες επιλογές. Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό λέω λοιπόν ότι για το Χάτσερ ξέρουμε πάνω κάτω τι έχει να δώσει. Ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης που θα δώσει συγκεκριμένα πράγματα στην επίθεση, σκοράρισμα, δημιουργία, κάτι μπορεί να το κάνει ο Γκος καλά. Είναι και Αθηναίο μέσα σε αυτή την εξίσωση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βρει ο Παπαθεοδόρου και να το βολέψει, να το πω έτσι. Ωραία. Ας πούμε για τον Αθηναίο που λέμε, επειδή πολλοί μένουν στην περσινή του εικόνα με τον Άρη, εγώ νομίζω ότι πέρσι στο Αθηναίο του ζητούνταν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορούσε να κάνει. Ένας ρόλος για τον Αθηναίο που έρχεται από τον πάγκο και δίνει πράγματα, αυτά που μπορεί να κάνει καλά, δηλαδή να παίξει ένα καλό pick and roll, να πάρει το σουτάκι του μετά από τρίπλα είτε από το τρίποντο, είτε να βρει στο φτερό μια πάσα για ένα ελεύθερο σουτ, μπορεί να το κάνει καλά, να παίξει pick and roll, που επίσης μπορεί να το κάνει καλά. Ναι, πέρσι τον Άρη ζητούνταν να γίνει τα πάντα. Να είναι σκόρερ, να είναι δημιουργός. Δεν γινόταν. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, δηλαδή, στο ρόστερ του, στην περιφέρειά του, όλα φαίνονται έχει κλείσει. Έχει Χάτσερ, έχει Κόνιαρη, έχει Γκος, έχει Αθηναίου, έχει στο ρόστερ τον Τζόχλα, ο οποίος με το καλό θα επιστρέψει το Δεκέμβριο, έχει το Σχίζα, έχει τον Τζαμάλ Τζόνς, έχει τον Αρώτο Καραμανόλη. Μιλάμε για 8 παίκτες μαζί με τον Τζόχλα και τον Καραμανόλη μέσα. 9 μάλλον αυτούς. Στη ρακέτα το έχει το Μαργαρίτη, έχει το Χρυσικόπουλο, έχει το Μορέιρα. Αναμένεται κίνηση για τουλάχιστον ένα ακόμα ψηλό Αμερικανό. Δεν έχει απόφαση, να το πω έτσι, μέχρι τώρα. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή δεν έχει προκύψει ότι
πάει να πάρει ένα συγκεκριμένο παίχτη. Απλά όσον αφορά χαρακτηριστικά, το πιθανότερο να πάω να πάει σε περισσότερο πεντάρι και έτσι παίχτη που να είναι πιο πολύ αφοσιωμένο στο κομμάτι της άμυνας, της αθλητικότητας, του rebound, κάπως έτσι. Αυτά βέβαια αλλάζουν, έτσι, ανάλογα με τι προκύπτει στην αγορά, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, το ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα που πηγαίνει στον παίχτη, ο παίχτης θέλει 205 χιλιάρικα, πάρ' τα κέλα, έτσι. Έχει μια διαδικασία πάντα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πιθανότερο να γίνει μια κίνηση για ένα τέτοιο παίχτη. Δηλαδή κυρίως 5, αν και πλέον για μένα το έχω ξαναπεί ότι 4-5 έχει ελάχιστη διαφορά, έτσι όπως παίζει τον μπάσκετ πλέον. Παίχτη δηλαδή που να είναι κυρίως καλό στο κομμάτι του rebound, στο κομμάτι της άμυνας, στο κομμάτι της ενέργειας και όλα αυτά. Γιατί όντως από την περιφέρεια θα έχει πάρα πολύ shoot, δημιουργία, εκτέλεση. Είναι ο Αθηναίου, είναι ο Γκος, είναι ο Χάτσερ, είναι ο Ζάρας. Βάζω και τον Κόνιαρη μέσα. Δηλαδή το 80% του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ βγαίνει μέσα από αυτούς ουσιαστικά. Έτσι. Και βάζω και τον Μαργαρίτη, ο οποίος είδαμε πέρσι όταν του βρήκε το ρόλο που τέριαζε από Θεοδόρου, πόσα πολλά πράγματα έδωσε. Που έφτασε σε ένα επίπεδο ακόμα και σε αυτήν την εθνική ομάδα να έχει όχι απλά ένα ρόλο, να είναι βασικός και πολύ σημαντικός ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Οπότε λοιπόν μένει μια κίνηση ακόμα για το 5 ουσιαστικά με αυτά τα στοιχεία που είπαμε. Θα δούμε αν όντως θα επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα. Γιατί είπαμε η αγορά αλλάζει και γενικότερα το μεταγραφικό παζάρι. Στο μεταγραφικό παζάρι δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος. Και ανέφερα το παράδειγμα του Χάτσερ χαρακτηριστικά. Του Χάτσερ Σάββατο βράδυ χάλασε. Κυριακή πρωί ήρθε όμως. Έτσι είναι το κομμάτι των μεταγραφών. Και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει και κάποια άλλη κίνηση, αν θα αφήσει κάποια κίνηση ακόμα για την συνέχεια. Έχουμε αναφερθεί και από εδώ, ας πούμε ότι νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ έχουν διαγράψει εντελώς το θέμα Χαραλαμπόπουλου κάποια στιγμή. Μπορεί να μην γίνει τίποτα. Αλλά δεν νομίζω το έχουν διαγράψει από το μυαλό τους. Ή γενικά για κάτι ακόμα που θα έχει να κάνει εκεί στο 4, στο 5, τέλος πάντων κάτι μπορεί να προκύψει. Ωραία, αλλά τώρα που μιλάμε για ένα παίχτη. Τώρα. Τώρα που είσαι κάτι άλλο στην πορεία, μπορεί να μην προκύψει για τίποτα. Για μία ακόμα λύση. Οπότε, μιλάμε για ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή. 9 περιφερειακών, 3 ψηλών. Βάλε και το Καρά, 13 παιχτών μέχρι τώρα. 13 που οι δύο είναι θεωρητικά μικροί, ο Καραμανόλης και ο Καράς. Αλλά ο Καραμανόλης τρίτη σεζόν στην ομάδα, ο Καράς δεύτερη. Οπότε πάλι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα γεμάτο ρόστερ. Πάλι θα έχει μια όσο το δυνατόν περισσότερο για το δικό του επίπεδο εισάξια δωδεκάδα. Έτσι, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Ξεκινάει η σεζόν 6 Οκτωβρίου με κύπελο και μέχρι ουσιαστικά τον Ιανουάριο πηγαίνει ασταμάτητα. Πλην ενός παραθύρου. Κάπου. Πότε είναι, δεν θυμάμαι. Όχι, Φεβρουάριο νομίζω είναι το δεύτερο παράθυρο εκεί που γίνεται ξανά. Οπότε θα πρέπει να έχει όσο το περισσότερες επιλογές, γιατί με το που ξεκινάει η σεζόν έχει διαρκώς παιχνίδια ανά 3 ημέρες. Διαρκώς. Πρωτάθλημα, Champions League, το είδαμε και πέρσι. Ότι το πρώτο κομμάτι της σεζόν είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Με πολλά παιχνίδια. Και είδαμε πέρσι πως ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ όταν του κάθισαν και στραβά αποτελέσματα και αναποδιές με τραυματισμούς. Οπότε όλα αυτά προσπαθεί να τα αποφύγει φέτος. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ μαζεύεται για αυτός 20 Αυγούστου ξεκινάει. Έχει αρκετά φιλικά. Μέσα στο Σεπτέμβριο, από 30 Αυγούστου ξεκινάει το πρώτο φιλικό που είναι στο Μέτσοβο με τον Ολυμπιακό κλεισμένο των Θυρών. Και μετά όλο το Σεπτέμβριο έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φιλικών, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Με συνεχόμενα παιχνίδια, με κάποια μεταξίδια, για να βρεθεί χημεία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, μένει μια κίνηση σίγουρα ακόμα που έχει να κάνει με τη ρακέτα και να δούμε αν θα προκύψει κάτι άλλο στην πορεία. Θα δούμε, μπορεί και να μην προκύψει τίποτα, μπορεί και κάτι να προκύψει. Είτε από την ελληνική αγορά είτε οτιδήποτε άλλο. Πάω μέσα στιγμή έχει 4 ξένους. Τον Χάτσερ, τον Γκος, τον Τζαμάλ Τζόουνς και τον Γιάννικ Μορέιρα. Πάρει σίγουρα τον έναν και θα έχει μια επιλογή ακόμα και για έκτο, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τα του ΠΑΟΚ. Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, θα πάμε και στα του Άρη, θα μιλήσουμε και με τον Σταμάτη ουσιαστικά να δούμε πώς έχει
ολοκληρωθεί το ρόστερ του Άρη και προς το τέλος θα μιλήσουμε και για Ηρακλή και ένα γενικότερο παρεδόσιο, γιατί όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, οι περισσότερες ομάδες είτε έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ είτε είναι σε φάση να τους μένουν μια-δυο κινήσεις ακόμα. Σχεδόν, και αυτό ισχύει για όλες σχεδόν τις ομάδες της Α1. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Το δικό μας το μπασκετικό δύο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και στην ομάδα μας στο Facebook Basket City. Κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Σε λίγο θα πάμε και στα του Άρη. Πολύ ωραία, θα πάμε μετά σε 9.30 του Άρη. Πολύ ωραία. Ας δούμε λοιπόν εδώ πέρα ό,τι άλλο έχουμε να αναφερθούμε στο μπασκετικό κομμάτι. Έλεγα και πριν ότι οι περισσότερες ομάδες έχουν ολοκληρώσει ρόστερ και κινήσεις. Μένουν κάποιες τελευταίες κινήσεις για τους περισσότερους. Ας δούμε λίγο τι έχουν κάνει. Ας ξεκινήσουμε από τους. Ας αφήσουμε τους δύο έξω και θα πάμε στο τέλος σε αυτούς. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Το πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα. Τις προηγούμενες ημέρες η ΑΕΚ ανακοίνωσε μια πολύ καλή φαινομενικά προσθήκη και αναφέρομαι σε αυτή του Howard San Ross, τον οποίο αν θυμάμαι καλά ο Άρης πρέπει να έχει αντιμετωπίσει πρόπερση με την Νίμπουργκ. Κουβανός ο συγκεκριμένος, πήγε πάση και στην Ολλανδία, αλλά πραγματικά είναι πολύ καλός παίκτης. Πέρασε στην Ταρουσάφακα, πήρε το Eurocup υπό τις οδηγίες του David Blatt, τώρα είναι στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ τον ανακοίνωσε και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και το πιο ακριβό συμβόλαιο που δίνει η ΑΕΚ φέτος. Δεν νομίζω να ανέβει πέρα από αυτά τα χρήματα που έδωσε ο Σαντρός, το οποίο ακούγεται είναι περίπου στα 250. Είπαμε ότι η ΑΕΚ το έχει αλλάξει το σκηνικό και μετά τα περσινά της επιτεύγματα, που με ένα μπάζετ πολύ χαμηλότερο από τα πρώτα χρόνια του κυρίου Αγγελόπουλου, κατάφερε να πάρει και κύπελο και Champions League. Λοιπόν, η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, πλην του Λούκα Μπάνκι, ο οποίος έχει έρθει ως αντικαταστάτης του Dragan Σάκοτα, η πρώτη σκηνή ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος. Ακολούθησε αυτή του Malcolm Griffin, τον οποίο τον γνωρίσαμε πέρσι από τον Κολοσσό. Έπειτα πήγε στη Zenit, πήρε μεταγραφή. Δεν τα πήγε τόσο καλά εκεί, αλλά είναι ένας παίχτης που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον, ο Αμερικάνος playmaker, και λίγο πιο ψηλός από το συνηθισμένο. Έχει ανακοινώσει ο Tyler Robinson, παίχτη που ήταν στη G League. G League ήταν εκεί ο Ρατάν Μέις και ο Σανδρός, ο οποίος είναι ο τελευταίος. Στην ΑΕΚ δεν συνεχίζει από τους περσινούς έτσι Αμερικανούς που κάνανε τη διαφορά. Δεν συνεχίζει κάποιος. Ο Μάνι Χάρης, ο οποίος πέρσι έκανε καταπληκτικά πράγματα στο Champions League, δεν είχε ανακοινωθεί από κάπου. Ο Μάι Γκριν πήγε στη Στρασμπούρ. Ο Πάντερ. Πού πήγε ο Πάντερ να δεις, δεν μπορώ να θυμηθώ, Τουρκία πήγε. Ο Ντελρόι Τζέιμς συνεχίζει στην Καζιατέμπο. Ο Ελόνι Τζέιμς δεν θα έμενε. Ο Βασιλόπουλος πηγαίνει στο Περιστέρι όσον αφορά αλλαγές για την ΑΕΚ. Ο Προμηθέας μέχρι τώρα έχει κινηθεί αρκετά εντυπωσιακά όσον αφορά την ελληνική αγορά. Δηλαδή με το Τσαϊρέλι από τον Άρη, το Κατσίβελ που ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ, με το Κασελάκη ο οποίος επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην Αστάνα. Πολύ καλή σεζόν στη ΒΤΜ ο Κασελάκης. Πήρε το Μέιερ από το Λαύριο, ένα τεσάρι με πολύ καλό και αξιόπιστο σουτ από μέση και μακρινή, από όσο χειρίζω από μακρινή. Λέγεται ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ο Ρίον Μπράουν, τον οποίο πήρε πέρσι από την Τιζόν, εκεί στο 2, στο Ασόδιο. Ο Μπράουν λέγεται ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πήρε ένα παίχτη που ήταν πέρσι στην Κύπρο, τον Τερέλ Πάρκς. Έχει πάρει και από τον Ίγαρο Καλυθέας το Λαναρά. Τώρα από την περσινή σεζόν δεν συνεχίζει ο Τουτζιαράκης, δεν συνεχίζει ο Μιλόσεβιτς. Ο Μιλόσεβιτς, ο οποίος πήγε στο Λαύριο, πολλούς τραυματισμούς, πολλά θέματα. Πέρσι ο Τουτζιαράκης ήταν στο Προμηθέα, ουσιαστικά είχε ρόλο δεύτερου ψηλού. Ο Προμηθέας, ο οποίος κράτησε τον Έλλης, κράτησε τον Λίποβι που είχε ακουστεί ότι τον θέλει ο Πρίφτης στην Ούνιξ, αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι. Έφυγε και ο Φαγέ, ο οποίος είχε σίγουρα ενδιαφέρον, αλλά είχε και διάφορα θέματα τα οποία δεν τα ξεπέρασε ποτέ. Ο Πράδερ που ήρθε στα μέσα της σεζόν ως πρώτος κόρνερ από την Αυστραλία, τον πήρε στη Χίμ και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος γενικά στο κομμάτι των Αμερικανών έχει πολύ καλό μάτι και το έχει αποδείξει.
και στον Ολυμπιακό παλιότερα και στο Μαρούσι και στη Χίμκι που ήταν πέρσι. Γενικά σε αυτό το κομμάτι τη στρατολόγηση ξένων είναι από του καλύτερου στην Ευρώπη, ο Μπαρτζόκα και το team του. Έφυγε ο Δημάκο που και αυτό είχε συμπληρωματικό ρόλο. Έφυγε ο μικρό ο Σκούφη για τον Προμηθέα, ο οποίο έχει αρκετά γεμάτο ρόστερ. Προμηθέας για πρώτη φορά την επόμενη σεζόν θα συμμετέχει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε και για τον Προμηθέα που μπαίνει απευθείας στους ομίλους ως τέταρτος στην Ελλάδα θα είναι μια πολύ διαφορετική σεζόν. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και ο γιατράς και οι άνθρωποι του Προμηθέα που ρίχνουν χρήματα θέλουν να έχουν ένα όσο δυνατόν πιο γεμάτο ρόστερ. Καθώς ο Προμηθέας και αυτός τουλάχιστον μέχρι εκεί τον Ιανουάριο θα έχει παιχνίδια Τετάρτη Σάββατο. Κάτι που είναι αρκετά κουραστικό πνευματικά και σωματικά. Το Λαύριο που πέρσι ξεχώρισε ειδικά μέχρι ένα σημείο στη σεζόν έχει κάνει πάλι από νωρίς περισσότερες κινήσεις του που δεν έχουν να κάνουν μόνο με ξένους όμως. Δηλαδή στο Λαύριο δεν συνεχίζει ο Μέιερ που έφυγε για να πάει στον Προμηθέα. Ο Μακένζι Μουρ που έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα πέρσι πήγε στη Σάρατοφ στην VTB πολύ καλά χρήματα. Αλλά νομίζω ότι ο Μουρ, ειδικά με το πρωτάθλημα που έκανε πέρσι και με τα στοιχεία που διαθέτει, αυτό το κορμί που παίζει εύκολα 1-2-3, που σουτάρει, που πηγαίνει στο καλάθι, που παίρνει rebound, που δίνει assist, που ουσιαστικά τα κάνει όλα. Τουλάχιστον έτσι τα έκανε όλα πέρσι στο Λαύριο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει ακόμα και ένα καλό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Αλλά βρήκε τα πολύ καλά χρήματα από τη Σάρατοφ, πήγε εκεί. Έφυγε ο Βεργίνης, ο οποίος ήρθε στον Άρη. Και μέχρι στιγμής τώρα, ο Προμηθέας, το Λαύριο, το οποίο όπως φαίνεται έχει κλείσει ουσιαστικά το ρόστερ του, έχει ανακοινώσει από ξένους τον Σάιλας Μέλσον, που προέρχεται από το κολέγιο του Γκονζάγκα, που έχει ένα μπασχετικό πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον. Επέστρεψε ο Ντιάσε που τον είχε φέρει πέρσι, πήγε για λίγο στην Ερήφη και γύρισε. Πήρε τον Μαστρογιανόπουλο από τον Απόλλωνα Πάτρας, ένα νεαρό άσο με πολύ καλά στοιχεία. Πραγματικά πολύ καλά στοιχεία ο Σαράτζης Μαστρογιανόπουλος. Πήρε τον Μιλόσεβιτς από τον Προμηθέα. Πήρε τον Λούτζι Δανικό από τον Παναθηναϊκό, ήταν πέρυσι στα Τρίκαλα. Πήρε και τον νεαρό τον Ερμίδη από τον Προμηθέα. Κράτησε και τον Νίξον, που νομίζω για τέταρτη σεζόν ο Νίξον μένει στο Λαύριο. Οπότε πάλι θα έχει μία ανταγωνιστική ομάδα. Το Λαύριο, το οποίο και αυτό συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, στο FIBA Europe Cup. Η πιο χαμηλή διοργάνωση από τις τέσσερις που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, ποιοτικά να το πούμε έτσι, αλλά το Λαύριο θα συμμετέχει εκεί και θα έχει και αυτό παιχνίδια έτσι μέσα στη σεζόν. Η Κίμη που πέρσι τα πήγε πάρα πολύ καλά από ένα σημείο και μετά, έχει κάνει και αυτή από νωρίς αρκετές κινήσεις, ο Γιάννης ο Καστέρης έχει μείνει εκεί, εντάξει, ο Μακφάντεν δεν μένει, που έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά από ένα σημείο και μετά πέρσι. Στην Κίμη ο Μακφάντεν, ο οποίος πήγε στην Κίνα και έχει συμφωνήσει για την επόμενη σεζόν με την Τενερίφη, η οποία θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Δεν συνεχίζει και ο Κάιζερ που πήγε στον Άρη, όπως και ο Μαγκή. Δεν συνεχίζει ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος που πήγε στον Προμηθέα. Στον Ήφαιστο, με συγχωρείτε. Ούτε ο Άγγελος Τζαγκαράκης, ο οποίος αν θυμάμαι καλά έχει πάει στον Ιωνικό στην Α2. Ο Λέντζελ Σμίθ επίσης δεν συνεχίζει. Και ο Μπάρλος, ο οποίος σταμάτησε τον μπάσκετ. Τώρα, με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα η Κίμη. Όσον αφορά τους ξένους, είναι ο Κάμφορ που ήρθε από την Τουρόβ, από την Πολωνία. Ο Ντεβόν Ουάσιγκτον. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ντεμάριος Μπόλτς, παίχτη που τον είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, τον θυμόμαστε και από το Λαύριο πρόπερση. Καλό σκόρερ ο Μπόλτς. Παίχτης που στο κομμάτι της δημιουργίας και του σκοραρίσματος είναι πολύ καλός, γι' αυτό τον πήρε και όλος ο καθηγητής εκεί. Πήρε επίσης τον Chris Horton που ήταν πέρσι στη Φέχερφαρ στην Ουγγαρία. Πήρε και τον Ballard όσον αφορά τους ξένους. Από ελληνική αγορά επέστρεψε τους Γιαράκη στην Κίμη. Πέρσι στο Προμηθέα, πρόπερσι στην Κίμη, επέστρεψε εκεί. Πήρε και τον Πουλιανίδη από τον Άρη. Πήρε και τον Μαραγκό, ο οποίος πέρσι στον Νιν Ήφαιστο και πέρσι Γούσου Λουφάρο τα πήγε αρκετά καλά σε μια προβληματική ομάδα. Ο συγκεκριμένος συνεχίζει στην Κίμη. Ο Κολοσσός, ο οποίος έτσι κι αλλιώς μπαίνει σε μια άλλη εποχή από τη στιγμή που τελείωσε η συνεργασία με τον Άρη Λεκογιάννη, που ήταν ουσιαστικά ο δημιουργός του όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζει πλέον στο Χολαργό. Έχει αναλάβει ο Νίκος Βετούλας. Γενικά και ο Βετούλας είναι ένας προπονητής που στο κομμάτι αυτό της στρατολόγησης Αμερικανών είναι σε ένα καλό επίπεδο.
περάσανε και όλοι οι οικογένειε τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε τον Κολοσσό, πέρασε ο James, πέρασε ο Griffin που ήταν πέρυσι και πήγε στη Zenit. Γενικά ο Κολοσσός τα προηγούμενα χρόνια με τον Λυκογιάννη σε αυτό το κομμάτι τα πήγαινε έτσι αρκετά καλά. Έχει αποκτήσει τον Stevie Browning από την Ζολνόκη. Έχει αποκτήσει τον Dix από την Νίμπουργκ, τον Κέπτον Junior που ήταν πέρσι στο Ισραήλ, στην Πνέη Χερζιλίγια. Έχει πάρει τον Ντούρεν που ήταν πέρσι στην ΑΕΚ στην Κύπρο. Τελευταία κίνηση είναι αυτή του Άιβαν Άσκα, τον οποίο τον θυμόμαστε από πρόπερση που ήρθε στο τέλος σεζόν στον ΠΑΟΚ και έχει παίξει και στην Ελευσίνα παλιότερα. Τίμιο 4-5, λέω εγώ, ο Άσκα, κυρίως 4. Έμπειρος από παρουσίες σε πολλά πρωταθλήματα, πέρσι ήταν στην Ανσή, στη Γαλλία. Μια χαρά παίξει τον Άσκα. Θα συνεχίσει τον Κολοσσό. Του έφυγε ο Τζόνς που έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρσι. Γενικά ο Κολοσσός δεν τα πήγε και τόσο καλά πέρσι. Αλλά ο Τζόνς ήταν από τους πιο καλούς του. Δεν τα πήγε τόσο καλά γιατί ουσιαστικά ο παίκτης ο οποίος είχε όλη την ευθύνη, τη μεγαλύτερη ευθύνη του παιχνιδιού του, του έφυγε για να πέσει Zenit ο Γκρίφιν. Ο Μάρβιν Τζόνς λοιπόν πήγε στην Ολύμπια Λουμπλιάνας. Είμαστε θες να ξέρουμε ότι άρεσε σε ομάδες εδώ στην πόλη. Δεν κατάφερα να τον προχωρήσουν γιατί πήρε καλά χρήματα εκεί στην Ολύμπια που πήγε. Έφυγε ο Σχίζος ο οποίος συνεχίζει τον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Ware που είχε έρθει ως αντί Γκρίφιν. Έφυγε ο Μπρέι ο οποίος ακούγεται για τον Άρη για πολύ καιρό. Δεν συμφώνησε ένας καλός γκάρ σουτέρ. Έφυγε ο Ραμόν Χάρης ο οποίος είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει στον Άρη. Στο Ρέθινο που επίσης έχει αλλαγή στον πάγκο καθώς ο Βετούλας έλυσε τη συνεργασία του. Ο μέχρι πρώτος βοηθός του Σταύρος Μικονιάτης που είναι αρκετά χρόνια εκεί στο Ρέθινο ανέλαβε πρώτος προπονητής. Στο Ρέθινο που έχει και αυτό έναν δικό του τρόπο λειτουργίας ειδικά όσον αφορά τους Αμερικανούς. Συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολύ καλούς Αμερικανούς με λίγα χρήματα να έρχονται στο Ρέθινο. Και πέρσι είδαμε τον Μούντι ας πούμε που και αυτός κάπου στην που πήγε και αυτός ΒΤΜΠ πήγε. Τσμόκι Μίνσκ στη Λευκορωσία με πολύ καλά χρήματα. Μέχρι στιγμής το Ρέθινο ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του. Πήρε τον Ντουράμ που ήταν πέρσι και αυτό στην Ουγγαρία. Έχει πάρει τον Μπρέισι Ντέιβις. Έχει πάρει τον Κάρλτον Γκάιτον. Ήταν Α2 πέρσι στην Ιταλία. Καλή σεζόν. Επέστρεψε ο Ραζής. Παίχτης που ήταν στο Ρέθινο είχε πάει στην Γερμανία. Πήρε τον Καλογιανίδη ρολίστας από τα Τρίκαλα. Έχει πάρει τον Οικονομόπουλο από τον Εθνικό. Πήρε επίσης τον ψηλό τον Μανιάνγκ από την G League Utah Valley. Πήρε και τον Τζόρνταν Ουάσιγκτον, η τελευταία του κίνηση όσον αφορά ξένους. Πήρε και τον Σιγκούνα, ο οποίος ογκόταν για τον Ηρακλή, αλλά συνεχίζει στο Ρέθινο. Φυσικά, σε σχέση με πέρσι, το Ρέθινο έχει χάσει όλο το κορμό και έχασε και ένα παίχτη σαν τον Χάρη Γιαννόπουλο που ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί μιλάμε και για Έλληνα παίχτη. Έφυγε ο Γιαννόπουλος, πήγε στην ΑΕΚ. Ο Κότας, ο οποίος. Πού πήγε ο Κότας, να δει τον ύφεστο. Στο χολαργό. Θα το δω πιο μετά. Έφυγε ο Γκούντουγκουν που έκανε καλή σεζόν. Έφυγε ο Δραγάτσο, ο Μούντι που είπαμε. Και ο Άμστερντ φυσικά που έφυγε από ένα σημείο και μετά και προς το τέλος σεζόν πέρσι. Το Ρέθινο πάλι όμως σίγουρα θα έχει τρόπο να κινηθεί και την επόμενη σεζόν. Έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά το ρόστερ του από νωρίς. Ο Ήφεστος που είναι η καινούργια ομάδα που έχει προκύψει μέσα από το Φάρο που είδαμε πέρσι. Με το Σωτήρη Μανολόπουλο στο πάγκο του πλέον με καινούργια έδρα στη Λίμνο και μια γενικότερη άλλη λογική. Η πρώτη κίνηση ήταν ο συνονόμος με τον Ποντίο Σωτήρης ο Μανολόπουλος που ήταν πέρσι δική. Πήρε το Γόντικα, το νεαρό σέντερ από τον Απόλλωνα Πάτρας, επίσης ενδιαφέρουσα περίπτωση και ο Παστρογιαννόπουλος που ήταν πέρσι στον Απόλλωνα. Γιατί έχουμε πει και έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι Έλληνες ψηλούς δεν βρίσκεις και πολύ εύκολα σε αυτό το επίπεδο. Ο Γόντικα θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε επίπεδο μπάσκετ λίγκ, θα τον δούμε. Πέρσι θα πήγε σχετικά καλά στον Απόλλωνα. Πήρε τον Κότσερ που ήταν πέρσι στη Γαλλία. Αν θυμάμαι καλά, τον είχαμε δει με τον Κόρυβο εδώ στην Ελλάδα. Πήρε τον Evans που πέρσι ξεκίνησε στον Προμηθέα. Κάποια θέματα εκεί συνέχισε στην Ραποτνίσκη στη Σερβία. Τον είχαμε δει και στο Λαύριο. Το Λαύριο τον είχε φέρει στην Ελλάδα. Δυνατό σέντερ. Πήρε και τον Τάιρον Μπράζελτον, τον οποίο τον είδαμε πέρσι στον Πανιόνιο. Καλός κλασικός Αμερικανός playmaker scorer ο Μπράζελτον. Και αναμένονται και άλλες κινήσεις από τον Ήφεστο γιατί ο Ήφεστος λίγο αργά ουσιαστικά έγινε Ήφεστος Λίμνου και έχει ακόμα και άλλες κινήσεις να κάνει. Για τον Πανιόνιο που προκύπτει σήμερα ότι ο Αλευρογιάννης τέλος και τυπικά, δηλαδή ο χρηματοδότης του Πανιονίου πέρσι που ήταν αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και πέρσι βρέθηκε και στο στόχαστρο. Σήμερα έφερε ανακοίνωση στο σταμάτη, τελευταία κίνηση. Έλεγα λοιπόν για τον Αλευρογιάννη ότι
ήταν στο στόχαστρο με αφορμή εκείνη την ανακοίνωση για τον Στίβια Τζόγλου, τον οποίο τελικά μετά από μια-δυο μέρες ανακοίνωσε ότι δεν προχωράει η συνεργασία. Και τώρα ο Πανιώνας από εδώ και πέρα στα χέρια του Εραστέχνη, και να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Ο Πανιώνας που έκανε, ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον coach Κουρτόπουλο. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει συμφωνίες με τον Nate Britt, που ήταν πέσει στη Σκωτία παρακαλώ, τον Jamie Skin, τον Dominic Pointer που ήταν και αυτό στη Φέχερφαρ, τον Davion Berry και τον Καμαριανό από την Κηφισιά. Φυσικά όλοι οι πέρσι του έχουν φύγει, οι περισσότεροι μάλλον. Με πιο ενδιαφέρουσα κίνηση αυτό του Βαγγέλη Σακελαρίου, ο οποίος πήγε στον Παναθηναϊκό παρακαλώ. Οκ, δεν πήγε για να είναι βασικός, αλλά συνεχίζει εκεί. Και για τις δύο ομάδες οι οποίες έρχονται από την Α2, το Περιστέρι με Αργύρη Πεδουλάκη πλέον στον πάγκο και με πολύ ενδιαφέρουσες κινήσεις μέχρι τώρα. Το Περιστέρι γενικά μια ομάδα που επιστρέφει και επιστρέφει για να μείνει και χρήματα έχει και γήπεδο έχει και κόσμο έχει. Από Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Δεν συνέχισε να έχει. Πήρε τον Μουράτο που έκανε καλή χρονιά πέρσι στο Φάρο. Πρώτη φορά έτσι σε ομάδα με ρόλο στην Α1. Και τώρα από ξένους έχει πάρει τον Κέσσαρ. Σέντερ. Έμεινε ο Κλάρκ που έκανε πέρσι καταπληκτικό ποτάλμα στην Α2. Πήρε τον Ράιαν Χάρο που ήταν στη Ρώσα Ράντομ. Πήρε τον Χένρικ Σίρκο που ήταν στη Σπλίτ στην Κροατία. Πήρε τον Τζεφ Άλεν από το Ισραήλ. Και τον Στίβεν Γκρέι. Πέρσι ήταν στη Ζαντάρ. Στίβεν Γκρέι τον έχουμε δει με το Λαύριο. Που ήταν πέρσι κιόλας μέχρι ένα σημείο. Έχει φύγει ο Σίμτσακ, ο οποίος πηγαίνει στην Ούνιξ με τον αγαπημένο του Δημήτρη Πρίφτη για να λάβει ρόλο εκεί στο τεχνικό επιτελείο. Και αρκετοί παίχτες που πέρσι έτσι είχαν συμμετοχή στην άνοδο του Περιστερίου στην Αλφαένο. Ο Αντώνης Ματζαρής έφυγε, ο Γιώργος Αγγέλο, ο γιος του coach Αγγέλου Φιστονάρη, και ο Συγκούνος που πήγε στο Ρέθμιο και αρκετοί άλλοι. Και ο Χολαργός με τον Άρη Λυκογιάννη στον πάγκο. Ο Χολαργός έχει κάνει αρκετά ενδιαφέρουσες κινήσεις μέχρι τώρα. Όσον αφορά την ελληνική αγορά, πήρε το Σπυριδονίδη που ήταν πέρσι στον Κόρυβο, πήρε το Κότα από το Ρέθυμνο, πήρε το Σκουλίδα που ήταν στον Κόρυβο. Νομίζω ότι ο Σκουλίδα τον έχει πάρει και ελεύθερο. Έχει πάρει και τον Παναγιώτη Καλατζάκη από τον Άρη. Πήρε τον Οκεραάφορ που πέρσι τον είδαμε στην Κίμη, τον διεθνή Άγγλο, καλό παίκτη. Έχει πάρει τον Τζερμέιν Λαβ που ήταν στην Σόποτ. Πήρε από την ΑΕΚ πιθανολογώ δανεικό τον Καμπερίδη, έναν καλό νεαρό Έλληνα. Έχει πάρει τον Γιαβόντε Χόκινς. Πήρε τον Φιτσπάτρικ, τον οποίο αν το θυμάστε τον είδαμε και με τον Απόλλωνα Πάτρας και με τον Ρέθυμνο. Πέρσι ήταν κάπου στην Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος, στην Ακίτα από ό,τι βλέπω εδώ. Και έχει πάρει και ένα παίκτη, τον Ντάριν Ντόρσεϊ από τη Σολέ, που έχω να πω την αλήθεια, όταν κατάλαβα ότι είναι αυτός, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τον είχε βρει ο ΠΑΟΚ πέρσι στον δρόμο του στο Champions League. Πολύ καλό ασώδιο. Πολύ καλό. Καλό playmaker, καλό scorer, που ήταν σε μια ομάδα όπως η Σολέ πέρσι. Καλό πρωτάθλημα στη Γαλλία και στον Χολαργό. Προφανώς πήρε καλά χρήματα και είναι και αυτό μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και ο Φιτσπάτρικ είναι πολύ καλό παίκτη. Για όσου τον θυμάστε, τεσάρι με σουτ, καλό scorer για αυτό. Από πέρσι από του παίκτε που έτσι βοήθησαν στο να ανέβει η ομάδα, εντάξει, έφυγε ο Κουφός, ο τελείω Κουφός που ήταν ο προπονητή. Ο Άγγελο ο Τσάμι δεν συνεχίζει, ο Τζακόπουλο δεν συνεχίζει, ο Μπέλ δεν συνεχίζει, ο Μοτσενίκο δεν συνεχίζει. Νομίζω ότι όλοι αυτοί. Δεν ξέρω αν ήταν και για επίπεδο έτσι Α1. Οπότε κάπως έτσι κινείται μέχρι στιγμής το μεταγραφικό παζάρι. Όπως βλέπετε, όλες οι ομάδες, οι περισσότερες ομάδες μάλλον, είναι ενισχυμένες. Καλά ρόστερ, ακόμα και ομάδες που έρχονται από την Α2 με καλά χρήματα κινούνται στην αγορά. Και εμένα τον πώς θα ολοκληρώσει το ρόστερ το ύφεστος, γιατί ο ύφεστος και χρήματα έχει να ρίξει. Και ακόμα έτσι, μένουν κινήσεις για την ομάδα που ανέβηκε ως Φάρος Χερατσινίου, έγινε γυμναστικός Λάρισας Φάρος και πλέον είναι ο ύφαστος Λίμνου. Έτσι είναι αυτά τα δικά μας τα πολύ πετυχημένα που γίνονται. Τώρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πρωτού το κλείσουμε αυτό το κομμάτι του πάρε δώσε. Νομίζω και ήδη έχουν ολοκληρώσει ρόστερ. Οτιδήποτε άλλη κίνηση ήταν έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με το Λάσμε, ο οποίος επιστρέφει μετά την παρουσία του Νούνιος Καζάν. Τον Παπαπέτρου που τόση φασαρία έγινε. Τον Λάγκφορντ που τον πήρε με πολύ καλά χρήματα και αν του βγει πραγματικά μπορεί να είναι ένας παίκτης που να κάνει όχι απλά τη διαφορά, ακόμα και να τον πάρει από το χέρι εν υγιής και να τον πάρει μέχρι το Final Four. Ο Παπαγιάννης, ο οποίος και αυτός επέστρεψε μετά την προσπάθειά του στο NBA. Ο Σακελάριο από τον Πανιόνιο για ένα ρόλο έτσι συμπληρωματικό στο ρόστερ, αλλά σε κάθε περίπτωση
Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο ότι κατάφερε να πάει στο Παναθηναϊκό. Και η τελευταία του κίνηση ήταν αυτό τον Ντεσόν Τόμας ως αντισύγκλετον πέρυσι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Και αφού παίξει με μεγάλη έτσι, εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια από την Ευρωλίγκα, έχει φύγει ο Γκέιμπριελ, έφυγε ο Ρίβερ, έφυγε ο Τζέιμ, έφυγε ο Σίγκλετον. Σίγουρα ο Σίγκλετον είναι μια απώλεια για τα τελευταία δύο χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Ο Λούτζης έχει το θηδανικό στο Λαύριο και ο Ντέρμον έφυγε. Και θα δούμε και ποιοι άλλοι από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσουν αλλού. Για τον Ολυμπιακό, με την αλλαγή στον πάγκο του με τον Πλάτα αντί του Σφερόπουλου, μέχρι στιγμής και πιθανότατα έχει κλείσει και αυτό το ρόστερ του. Ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί αλλιώς. Με παίχτες με όχι τόσο μεγάλη εμπειρία από την Ευρωλίγκα, αλλά πολύ ενδιαφέροντα project όλου του, λέω εγώ. Ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος μετά την περσινή τρομερή σεζόν στην Παρτιζάν. Ο Ζακ Λεντέι που ήταν πέρσι στην Χαποέλ Γκαλίλ Γκιλμπόα. Ο Βεζένκοφ που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την παρουσία του στην Μπαρτσελώνα. Ο Άξελ Ντουμπάν που έκανε τρομερή σεζόν, πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι με τη Ζαλγκύρη. Και ο Γιάννη Τίμα από την Μπασκόνια και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παίχτη. Έφυγε ο Τόμσον, έφυγε ο Μακλίν, έφυγε ο Ρόμπερτ, έφυγε ο Τιλί, ο Μπόμπι Μπράουν, ο Βίλτζερ και ο Παπαπέτρου για τον Ολυμπιακό, ο οποίο αλλάζει λίγο το σκηνικό του. Αλλάζει πολλά πράγματα με την έλευση του Μπλατ και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα. Κάπως έχουν τα πράγματα με το πάρε δώσε στην Α1. Μπορείτε να καταλάβετε ότι σχεδόν όλοι έχουν ολοκληρώσει ρόστερ. Μένουν κάποιες πινελιές ακόμα σε διάφορες ομάδες και οι περισσότεροι είναι ενισχυμένοι σε σχέση με πέρσι. Τουλάχιστον στα χαρτιά τώρα, το πώς θα είναι μέσα σεζόν, θα το δούμε. Εμείς φτάσαμε 9.30, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο μισάωρο για να πούμε και να μιλήσουμε και για τον Άρη με τον Σταμάτη Μουρέλη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε μέχρι και τις 10 Basket City. Έχουμε πει αρκετά μέχρι τώρα. Αναφερθήκαμε στα του ΠΑΟ. Κάναμε λίγο μια αναφορά εδώ στο πάρε δώσε που έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί οι περισσότερες ομάδες έχουν είτε ολοκληρώσει το ρόστερ τους, είτε τους μένουν κάποιες λίγες πινελιές. Μια από τις ομάδες που φαίνεται ότι έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της είναι ο Άρης. Δεν ξέρω αν το περίμενε αυτό ο Σταμάτης Μουρέλης 7 Αυγούστου να το λέμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Σταμάτη, τι γίνεται, φίλε μου? Τι γίνεται, Νικό, καλά? Όλα καλά. Καλά, ήρεμα, ζεστιανόμαστε, όπως όλη η Ελλάδα. Ελά, φίλε, εντάξει, καλά είναι. Γιατί έχει πολύ δύσκολη σήμερα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Μην κλεγόμαστε. Έχουμε περάσει δυσκολότερα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, μου είναι αλήθεια αυτό που είπες, Μπέν. Δεν περίμενα να κλείσει το ρόστερ. Απλά περίμενα ότι σίγουρα θα έχει ακόμα κανένα δύο κομμάτια το παζλ. Έτσι, να κλείσει. Ναι, αλλά φίλε, δεν νομίζω ότι μένει κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Άρης τελείωσε. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Ο Άρης τελείωσε, ναι. Λογικά, είχαμε πει και μια φορά πάλι τελευταίες εκπομπές που συζητούσαμε για τον Άρη, ότι ίσως να πάρει κάποιο περιφερειακό που θα χτίσει για λίγα λεπτά και τα σχετικά. Έτσι, αυτός είναι ο γιος του Αγγέλου. Ναι. Ποιος αποδέχεται ουσιαστικά αυτό το ρόλο, να παίρνει λίγα λεπτά μικρό χρόνο συμμετοχής και να κάνει ουσιαστικά μια συγκεκριμένη δουλειά. Νομίζω ότι και αυτό που αναφέρει Καέ για το σουτ, ουσιαστικά θα είναι ένας λόγος που ήρθε. Έτσι, πέρα ότι εντάξει, μπορεί ο Αγγέλου που λέει ο λόγος και λίγο να δίνει λίγο παραπάνω, ξέρεις, στο γιο του. Για να τον φέρει στον Άρη και να τον έχει μαζί του, έτσι, το οποίο ως ένα βαθμό είναι απόλυτα κατανοητό. Λογικά δεν θα κάνει καμία άλλη κίνηση. Ο Άρης, έτσι, ίσως να, ανάλογα πώς θα φανεί η ομάδα και στα πρώτα παιχνίδια, τα φιλικά και στην προετοιμασία, ίσως να πάει για κάποιον ψηλό ακόμα. Έτσι, ένα βαρύ πεντάρι, δηλαδή στη Σαρικόπουλο. Έτσι, αυτό πάλι νομίζω ότι θα το δει ο Αγγέλου μέσα στην προετοιμασία, γιατί θεωρητικά πάντα ο Άρης θέλει ακόμα να κόλλει σε ρακέτα σε θεωρητικό επίπεδο. Αλλά τώρα με τον Αγγέλο που παίζει με χαμηλά σχήματα, με Χάρης και Λάκη Τζόζ για παράδειγμα να παίζουν λογικά πολλές φορές και στο 4, στο 5 έχει Μακή, έχει Χριστίδη, λογικά αν δεν πάρει ψηλό θα ανεβάσουν το νερά του Βουλγαρόπουλο. Αλλά ίσως να γίνει ακόμα μια κίνηση τέτοιου στυλ, δηλαδή, γιατί υπάρχει και παλιότερα μια επικοινωνία με τον Σαρικόπουλο, ίσως ας πούμε να φέρει ένα τέτοιο παίκτη, να έρχεται από το πάγκο, να δίνει κάποια λεπτά ξεχωριστά στο Μάκη, να είναι ακόμα ένα δυνατό κορμί με στη ρακέτα. Έτσι. Θεωρητικά πάντα το ρόστερ έχει κλείσει, αλλά αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα για μια τέτοια κίνηση. Να γίνει μια τέτοια κίνηση. Στην αγορά υπάρχουν, νομίζω, σαν ελεύθερη ψηλή ο Σαρικόπουλος, ο Πλυνιαδάκης είναι σίγουρα, μπορεί κανένας ακόμα να είναι. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε, γιατί και άλλες ομάδες δεν έχουν κλειστά ρόστερ τόσο 100%.
Απλά πολλές έχουν κάνει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις, κυρίως ξένους, έτσι. Ναι, αυτό έβλεπα πριν, ότι οι περισσότεροι, αν δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν κλείσει το ρόστερ, τους μένουν μια-δυο κινήσεις ακόμα, το πολύ. Ναι, τους ξένους έχουν πάρει σχεδόν όλοι, δηλαδή και ο Έφεσος, νομίζω χθες, σαν και όχι ακόμα ένα ξένο, το Περιστέρι τους έχει κλείσει, ο Κολάργος και τους παίρνει. Γενικά, δηλαδή, βλέπουμε όλες τις ομάδες ότι τουλάχιστον τους ξένους τους έχουν κλείσει, γιατί εντάξει, σιγά-σιγά μπαίνουμε στη τελική ευθεία, έτσι. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στον Αύγουστο. 15 Αύγουστο ξεκινάνε οι προετοιμασίες σχεδόν στις περισσότερες ομάδες με πρώτες συγκεντρώσεις και τα σχετικά. Εντάξει, χρονιά για τον Άρη ξεκινάει νωρίς λόγω του αποκλειματικού του μπάσκετ της Αύγουστο, αλλά γενικά όλες τις ομάδες από τώρα, ας πούμε 20 Αυγούστου, θα ξεκινήσουν τις προετοιμασίες. Έτσι, δηλαδή μπαίνουμε, ξεκινάει και τη δική μας αγωνιστική περίοδος, έτσι που θα ξεκινήσει. Αν και το ποτάθλημα έχει ακόμα λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, θα ξεκινήσει και το κύπελλο που φέτος αλλάζει μορφή του πάλι, γενικά. Θα δούμε, πάντως ο Άρης έκλεισε το ρόστερ, θεωρώ, κατά 95%, ίσως και λίγο παραπάνω. Αφήνω ένα μικρό παραθυράκι και από το ψηλό. Εντάξει, νομίζω ότι ο Αγγέλου πέτυχε σε αυτό το κομμάτι, χωρίς αμφιβολία. Και η διοίκηση φυσικά γουλέλουν, δηλαδή να κλείσουν συμφωνίες παρά το παν με παίχτες που ήταν στην κορυφή της λίστας Αγγέλου. Ήταν δηλαδή ένα-δύο επιλογές οι παίχτες που ήταν το Αγγέλου. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχει σχεδόν κλείσει το ρόστερ, νομίζω είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι, της ΚΑΕ και του Αγγέλου του ίδιου. Τώρα το θέμα είναι βέβαια να διατηρήσει αυτό το καλό κλίμα, να φανεί μάλλον στο αγωνιστικό κομμάτι φτιάχνοντας μια καλή ομάδα, και στο εξαγωνιστικό φυσικά να, η ομάδα αυτή να μην έχει θέματα, έτσι, να μην έχει προβλήματα. Γιατί και πέρσι ο Άρης έχει ένα ρόστερ καλό, και πέρσι ήταν ένα ρόστερ το οποίο είχε εμείς ελπίδες και υπήρχαν φιλοδοξίες, αλλά είδαμε ότι από την πρώτο μήνα ουσιαστικά τα προβλήματα ήταν τεράστια. Έτσι, αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Στο αγωνιστικό νομίζω ότι εντάξει, είναι λογική ακύρωση η ομάδα, πολύ μεγάλη βάση στην άμυνα, σε γρήγορο μπάσκετ, πιστικό μπάσκετ, αθλητικά κορμιά και περισσότερο των παιχτών, έτσι για να τρέξουν, να πιέσουν, να κάνουν πολλές δουλειές μες στο γήπεδο. Νομίζω στα μάτια ότι νομίζω ότι θα έχει ειδικά κάποια παιχνίδια στο παλέ, ωραία, και μάτς τα οποία είναι ντέρμπι, ας πούμε. Δηλαδή μια πεντάδα που θα έχει μέσα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, τον Lucky Jones, τον Διαμαντή Σλαυτσάκη, το έλεγα πριν έξω με τον Παύλο, τον Kaiser και τον Μαγκή, άντε πάει να τους βάλεις καλάθι. Ναι, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι ο Άρης έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Στο κομμάτι άμυνα, ενέργεια, rebound, σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι γεμάτος. Το πέτυχε ο Αγγέλου, γιατί κυνήγησε από την αρχή να πάρει τους παίχτες, δηλαδή και το Μαγκή μπορεί να τον έκλεισε τώρα πρόσφατα, αλλά υπήρχε επαφή πολύ καιρό πριν. Αλλά εντάξει, όταν ακούσαν τότε το νούμερο που θέλω Μαγκή, φύγαν όλοι μακριά. Σε αυτά αλλάζουν όμως το καλοκαίρι, το ξέρουμε. Ναι, αυτό, κοίταξε, είναι και κάποιες συγκυρίες. Δηλαδή τώρα τα έχουμε ξαναμπεί για να τα καταλαβαίνουμε. Ο Μαγκή, ας πούμε, βγήκε στην αγορά, ξέρω εγώ, με ένα συμβόλαιο 100-120.000. Έτσι, δεν το βρήκε πουθενά. Πίστευε ότι μια καλή χρονιά στην Κίνη θα βρείτε το συμβόλαιο. Δεν το βρήκε πουθενά. Όσο χρόνο περνούσε και ο Μακέ με ελεύθερο, αυτό ήταν υπέρ του Άρη ή οποιασδήποτε ομάδα σε δέλει το Μακέ, γιατί αυτόματα έπεφτε το συμβόλαιο του. Έτσι δεν μπορείς να βγεις αρχές Ιουνίου και τέλη Ιουλίου με το ίδιο συμβόλαιο. Αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό. Εντάξει, ο Άρης παρακολούθησε την υπόθεση και έκανε την επαφή όταν τα οικονομικά δεδομένα ήταν πιο κοντά στα δικά του. Του Άρη δηλαδή εννοώ, έτσι. Ήταν δηλαδή αυτό το θέμα της συγκυρίας, αν δεν είσαι μάλλον της υπομονής που περίμενε ο Άρης. Έτσι και στάθηκε τη ώρα, γιατί δεν βγήκε μια ομάδα να του δώσει το συμβόλαιο. Γενικά σε γνώση αυτό το πλούσιο, ότι έχει ενισχυθεί πολύ στο θέμα ενέργεια, δύναμη, άμυνα. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω και αυτή είναι η λογική του Αγγέλου. Να χτίσει μια ομάδα η οποία πρώτα θα παίζει άμυνα και μετά θα παίζει επίθεση. Πρώτα δηλαδή θα δυσκολεύεις να σκοράρει ο αντίπαλος πάρα πολύ. Και το μεγάλο πιστεύω ερωτηματικό, αν θέλεις, στοίχημα, στόχος, όπως είναι να το πει κανείς, είναι η επίθεση για τον Άρη.
πώς θα δουλέψει την επίθεση. Γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, στην Κίμη, ο Μακή και ο Κάιζερ που βάζαν έτσι πόντους, είχαν καλούς σχετικά μεσόρους. Έτσι είχαν μια περιφέρεια, η οποία είχε ένα Μακφάντεν που τραβούσε άμυνα πάνω του που σκόραρε. Κάτι που στον Άρη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βαστό ρόστερ. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας παίκτης Μακφάντεν που θα ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας, θα σου τα μακριά, θα σκοράρει, θα δώσει πάσες, θα ταλαιπωρεί, δηλαδή θα τραβήξει πάνω άμυνα. Έτσι. Δεν το έχει αυτό Άρης. Το θέμα είναι να το βρει αγγέλο αυτό. Να βρει δηλαδή έναν δύο παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες δουλειές. Για να ελευθερώσουν, ας πούμε, τον Μακή για παράδειγμα, τον Κάιζερ ή τον Χάρις. Είναι ένα θέμα η επίθεση, πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, τώρα στην αρχή της χρονιάς πάντα όλοι οι προπονητές, όταν ειδικά έχουν και κρίσιμα παιχνίδια, όπως ο Πακέλο έχει τώρα τα προκριματικά, ξεκινάνε με βάση την άμυνα. Δηλαδή θέλουν να πάρουν την άμυνα, που είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού που μπαίνει πιο εύκολα σε μια λογική ομάδας. Μπορείς πιο εύκολα δηλαδή, να δουλεύεις με τους παίκτες σε αυτό το κομμάτι και γρήγορα, έχοντας μπροστά σου παιχνίδια δύσκολα και κρίσιμα. Και νομίζω ότι από αυτή τη λογική καλά έκανε ο Αγγέλου και πήγε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα μετά στην πορεία της χρονιάς θα φανεί κατά πόσο θα συγκροτήσει όλα τα κομμάτια και κάνει ένα ωραίο παζλ, το οποίο να πετύχει κάτι μέσα στη χρονιά. Αλλά γενικά νομίζω, όπως είπα και πριν, ότι είναι επιτυχία και της διοίκησης φυσικά και του Αγγέλου, γιατί ο Άρης ξεκίνησε με 5-6 μπαν, με πολλά περσινά προβλήματα, με ένα άσχημο όνομα στην αγορά. Και αυτό κατάφερε να αλλάξει. Τώρα, άλλαξε γιατί κάποιοι ασχολήθηκαν, άλλαξε γιατί κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν την προσπάθεια. Έτσι. Άλλαξε γιατί κάποιοι πιστεύουν, άλλαξε γιατί κάποιοι δεν είχαν ομάδες. Όλα παίζουν τον ρόλο τους σε αυτή την ιστορία. Όλοι παίξαν, δηλαδή, όλα αυτά που αναφέρω παίξαν ένα ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις παιχτών. Mm-hmm. Να δούμε, πάντως, ομολογουμένως ήταν... Δεν θα πω ότι το περίμενε και κάποιος να κλείσει το ρόστερ τόσο νωρίς, έτσι σαφέστατα. Τώρα να δούμε, θα συγκεντρωθεί η ομάδα, θα γίνουν τα φιλικά παιχνίδια αυτά τα κυκλισμένων των θυρών, τα παιχνίδια που εντάξει δεν θα έχει κανείς εικόνα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι για τους δημοσιογράφους μέχρι τότε, έτσι αν δηλαδή θα μπουν οι δημοσιογράφοι και να έχουμε μια εικόνα για εμείς. Και πάω τα παιχνίδια με τη δυναμό τη φιλέτα στην αρχή που είναι ένας στόχος για τον Άρη πολύ μεγάλος, δηλαδή πρόκριση στο μήλο μέσω της διαδικασίας των προκριματικών. Πρώτο εμπόδιο τη Φλίδα, αν περάσει ο Άρης μετά πάει στην Λίσδη, εντάξει θα το δούμε αυτό το αυτοί καιρός. Αλλά εντάξει, όσο ένας μήνας είναι ουσιαστικά που ο Άγγελος θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα για να παρουσιάσει ένα όσο γίνεται δυνατό σύνολο σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι κι αν πούμε ότι τη Φλίδα δεν είναι κάτι αξιόλογο, εντάξει, γιατί πραγματικά εντάξει, όλα τα λεφτά είναι εκείνα τα παιχνίδια με την Ίσνη, αν δεν γίνει κανένα φάρμα με την Τυφλίδα. Ναι, θα πάμε στην κούντρα με την Ίσνη, ναι, εκεί θα γίνει όλοι. Τώρα λογικά θα πάμε στην κούντρα με την Ίσνη. Ξέρω, όταν είναι Τυφλίδα, θα τους εμφανίσει μια σούπερ ομάδα. Δεν το βλέπω. Δεν νομίζω, εντάξει. Έτσι δεν νομίζω, εντάξει. Είναι μια κλασική έτσι, ομάδα η Τυφλίδα με 6 Αμερικανούς. Ξέρεις, στη λογική του Λαχείου, το ήθελα να παίξω πίσω στο χειρός για το σφυγή και τον πουλήσει και τα σχετικά. Και κάποιος Γεωργιάνος παίξε, το οποίο εντάξει τώρα το επίπεδο του Γεωργιάνου μπάσκετ δεν είναι και το πιο υψηλό για να πεις ότι παρότι η Εθνική τους κάνει κάποια πράγματα, αλλά εντάξει ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και τόσο υψηλό το επίπεδο ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι Σερβία, δεν είναι Λιθουανία, δεν είναι Λετωνία. Να πεις ότι έχουν κάποιους Λετωνούς που είναι μια χώρα, ρε παιδί μου, η Λετωνία σπάνω, που έχει μια πασχετική παράδοση. Έτσι, δηλαδή έχει μια βάση σαν πασχετική χώρα. Εντάξει, αλλά πάλι δεν θέλει χρόνο, θέλει δουλειά. Δεν μπορεί να παρουσιαστείς. Όχι, προφανώς και δεν θα εμφανιστεί ο Άρης από τα παιχνίδια έτοιμος με τόσα καινούργια πρόσωπα. Okay. Απλά από τη στιγμή που έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του, θα έχει ο Αγγέλου περισσότερους όλους τους παίχτες από νωρίς. Και εμείς τώρα απλά κάνουμε θεωρίες, έτσι, με βάση τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε από τους παίχτες που έχει φέρει ο Άρης. Σίγουρα κάνουμε, μιλάμε θεωρητικά γιατί δεν ξέρουμε στο παρκέ, έτσι. Ναι, ναι. Πώς θα συνδυαστούν όλοι αυτοί οι παίχτες. Mm-hmm. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να παίζει εκπληκτική άμυνα και να μπροστά να μην κάνει τίποτα. Ναι. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Έτσι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή το βάζω 50, πρέπει να βάλω 55 για να κερδίσω. Δεν πάω να βάλω 48.
είναι και η άμυνα, η άνταξη και η επίθεση είναι ένα θέμα. Το ότι πήρε μια ομάδα που έχει μια βάση στην άμυνα, ναι, είναι θετικό, αυτό είναι καλό, ειδικά στην αρχή. Έτσι λες ότι θα βάλω 50 πόντους. Δηλαδή, ο προπονητής σκέφτεται και σου λέει ότι εγώ με αυτούς που παίξω, εντάξει, 50 πόντους θα βάλω. Το θέμα είναι ο αντίπαλος να βάλει 45. Ναι, δεν είναι όμως καμιά φορά τους απλώ μες στο παρκέ, και ειδικά όταν έχει να παίξει με καλές ομάδες. Έτσι, και ξαναλέω, μπορεί τη φλίδα δυναμό και φλίδα να μην είναι το θηρίο, το φόβητρο, αλλά μετά έχει την ύλη. Έχει να παίξει το κύπελο, τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι εύκολα και τα παιχνίδια του κύπελου. Γενικά, δηλαδή, το προμηθεία. Θέλει δουλειά. Ο Άρης είναι θετικό το ότι έκλεισε το ρόστερ. Έτσι, και οι παίχτες στις επόμενες ημέρες αρχίζουν ότι έρχονται. Δηλαδή, την Πέμπτη έρχεται ο Νταλό. Το μεσημέρι. Λίγο μετά έρχεται ο Κάιζερ με τον Μπέλ. Πιο μετά έρχεται ο Λάκι Τζόνς. Και μετά έρχεται ο Χάρη. Δηλαδή, την Πέμπτη έρχονται όλοι. 5 από τους 6. Mm-hmm. Ο Μαγκέρ έρχεται τη Δευτέρα. Το δεύτερο έχει την Πέμπτη εδώ πέρα, τους παίχτες όλους. Και θα μπορείς, πέρα από το ότι θα είναι εδώ πέρα, και αυτοί να γίνουν να γνωρίζονται μεταξύ τους, να δένουν, ξέρεις, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πως θα δέσουν οι χαρακτήρες σε μια ομάδα, και μια καινούργια ομάδα όπως είναι ο Άρης τώρα φέτος. Mm-hmm. Γιατί φέτος ο Άρης έχει 6, 7, 9 παίχτες καινούργιους. Έτσι, δηλαδή έχει τους ξένους καινούργιοι όλοι. Καινούργιος λογίζει το Βεργίνης, καινούργιος λογίζει ο Σαλαφτσάκης. Δηλαδή έχει μια καινούργια ρόστα τελείως. Και πρέπει αυτοί να δέσουν και εκτός γηπέδου για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι θετικό αυτό ότι θα τους έχει γνωρίσει ο Αγγελόλους. Θα δούμε. Πάντως σε γενικές γραμμές νομίζω το καλοκαίρι, παρότι δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, λόγω των χρεών, λόγω πολλών πραγμάτων, ολοκληρώθηκε πολύ καλά για τον Άρη. Είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι, ξαναλέω, για να μην ξεχνάμε τι γίνεται και να μην τα αφήνουμε τα θέματα στην άκρη, το θέμα είναι το εξωαγωνιστικό για μένα στον Άρη. Εκεί τι θα γίνει. Με τα χρέη, με τους εκανονισμούς, με χορηγίες, με τις υποχρεώσεις φετινής χρονιάς, με το αύριο 99. Είναι τεράστια θέματα. Τα οποία, λόγω της, αν θέλεις, να μην πω σιωπή του κ. Γουλέρμου, να πω την επιλογή του κ. Γουλέρμου να μην μιλήσει ακόμα, δεν γνωρίζει ο κόσμος κάτι για αυτά τα θέματα. Πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι το 99, σε τι κατάσταση είναι, για παράδειγμα, το ταμπάν, που εντάξει, περισσότεροι παίχτες δεν απάντησαν θετικά, σε τι κατάσταση είναι οι διακανονισμοί με άλλους παίχτες που έχουν γίνει στο παρελθόν, τι γίνεται με τις χορηγίες, πώς θα βγει το φετινό μπάτζετ. Είναι θέματα πολλά. Τα εξωαγωνιστικά. Mm. Έτσι, γιατί ομάδες στο μπάσκετ, από το τηλεοπτικό, θα πάρουν 2,40-2,50, νομίζω είναι κάπου τόσο θα πάρουν. Mm. Πάω και άλλες που θα πάρει την ΕΡΤ. Εντάξει. Τώρα βέβαια βλέπουμε εμείς οι μπασκετικοί τη λεφτά δίνονται στο ποδόσφαιρο την ΕΡΤ. Εντάξει. Είναι ένα τι να κάνουμε, ρε φίλε, άλλη εμπορικότητα του ενός, άλλη εμπορικότητα του άλλου. Σαφέστατα, δεν το συζητάω, αλλά η διαφορά μας είναι τεράστια. Ναι, τι συζητάμε. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα, δηλαδή είσαι κράτος. Ναι, θέλει να βοηθήσεις. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Καλά κάνεις και βοηθάς και έχεις μια εμπορικότητα συγκεκριμένη. Ένα προϊόν το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο στην κοινωνία. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Εγώ δεν λέω να πάρει τέτοια αυτά. Αλλά δεν μπορεί να είναι η διαφορά να είναι, ξέρω εγώ, 1 προς 20. Και δεν μιλάω για τον Άρη και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο που εντάξει, έχουν ένα πολύ μεγάλο κοινό και λογικό να πάρουν κάποια χρήματα παραπάνω. Μιλάω για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εντάξει, και στο μπάσκετ έχεις 11 ομάδες. Λίγο πρέπει, δεν ξέρω κάπου. Αυτό είναι και θέμα Ισακέ, βέβαια, έτσι. Θα πρέπει και ο Ισακέ να πιέσει παραπάνω στην όλη κατάσταση. Και να μην απλά πανηγυρίζει που έκλεισε μια συμφωνία με λίγο παραπάνω χρήματα. Δηλαδή, ο Άρης και ο Πάκ νομίζω παίρνουν ένα 10% παραπάνω. Από δεν νομίζω ότι... Δεν νομίζω ούτε το πάνε, ούτε ο Γουλιέλμος βγήκαν στους δρόμους και πανηγυρίζαν. Για το 10%. Θα πανηγυρίζανε με το 1,45 που βλέπω για τη Λαμία, ας πούμε, για παράδειγμα. Εκεί θα πανηγυρίζανε σίγουρα. Ναι, είναι δυνατόν να σου κάνει αυτό ακριβώς. Είναι δυνατόν να πάρει τόσα λεφτά Λαμία. Είναι. Και οι 11 στο μπάσκετ, όλοι μαζί έχουν τόσα λεφτά. Κάπου εκεί νομίζω είναι όλο μαζί το πακέτο. Δηλαδή, αυτό είναι και θέμα σε εκεί.
Γιατί να σου πω κάτι όμως, αυτό το έχουμε ξαναζητήσει εμείς στην εκπομπή, έτσι και το είπαμε. Mm-hmm. Το ποδοσφαίρο, αυτοί οι λεγόμενοι άστεγοι, πιέσαν και είδες ότι αναβλήθηκε η κλήρωση. Δεν έγινε η κλήρωση, δεν ξέρω αν δεν ξέρεις το πράγμα. Η δική μας. Ξαφνικά πάντα μια μέρα υπογράψαν στην ΕΡΤ όλα καλά, πήραμε 10% πάνω και όλα καλά. Εντάξει, τώρα άμα τους είχαμε πει αυτό το πράγμα και αντί να πιέσουν, έχοντας τη δυνατότητα αυτή, οι 11, όπως είσαι, οι 11. Οι 11 από τους 14. Να πιέσουν και να πούν ότι δεν παίρνουμε, εμείς θα πάμε, θέλουμε τόσα ή συζητάμε να πάρουμε τόσα, αλλιώς δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα εμπορικότητα, ξαναλέω, εμπορικότητα του ποδοσφαίρου σχέση με τον μπάσκετ. Τα ονόματα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού Άρη είναι διαφορετικά. Αλλά δεν μπορεί τώρα να δίνεις τη Λαμία 1,4. Τη Λαμία. Δηλαδή, πώς μιλάμε και τι μπορικότητα μιλάμε. Έχει μεγαλύτερα από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Όχι, αλλά έχει, έχει άλλη εμπορικότητα το Λαμία Ολυμπιακός που το δείχνει η ΕΡΤ, λέω ένα παράδειγμα. Α, σε σχέση με το, ξέρω εγώ, πες ένα άλλο ρε παιδί μου. Το, Λαύριο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Λαύριο Ολυμπιακός. Ναι. Όχι, Ολυμπιακό βάλε. Ολυμπιακό, ναι, ναι, ναι. Και Ολυμπιακός το πόσο άλλο είναι, έτσι. Ναι, ναι. Από το Λαύριο Ολυμπιακός. Ναι. Ναι, αυτό το αντιλαμβάνομαι, σαφέστατα. Σαφέστατα. Αλλά η διαφορά όμως οικονομική είναι τεράστια. Το Λαύριο θα πάρει 130.000 και η Λαμία θα πάρει 1,4. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για 10 φορές πάνω. Αυτό, ξαναλέω, πέρα του είναι θέμα πολιτείας, σαφέστατα, είναι και θέμα διοργανώτητας αρχής. Είναι και θέμα εισαχεία και θέμα ομάδων. Και θέμα των ομάδων. Νομίζω τώρα οι ομάδες ίσως να χτυπάνε από το κεφάλι τους με αυτά τα νούμερα που βλέπουν. Ξαναλέω, μιλάω για ομάδες τώρα τύπου Λαμίας, έτσι, που, εντάξει, νομίζω στη Λαμία τώρα έχουν αρχίσει και ο πρόεδρος έχει κερνάει όλη την πόλη. Σουβλάκια με αυτό το νούμερο. Ναι, ρε Νίκο, έτσι ρομαντικό. Εντάξει. Δηλαδή, άμα δώσεις τώρα το πας στον Πρέλεβιτς και τον πεις πάνω τηλεοπτικό 5 εκατοστάρικα, δεν θα φωνάξει το βράδυ στα γραφεία 10 άτομα να πιούνε, ξέρω εγώ, και να φάνε. Και θα κάνει και πολύ καλύτερη ομάδα και πιο ανταγωνιστική και όλα αυτά. Άννα, μπράβο, φυσικά, γιατί ήταν μισό εκατομμύριο τηλεοπτικό. Τώρα με 250.000 τι να κυνηγείς και τι να κάνεις. Δηλαδή, ο Άρης με ένα τηλεοπτικό 500.000, έτσι, πλέον το φετινό του ρόστερ. Τώρα με τα 250 πρέπει να βρει λεφτά. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι πιο εμπορικό, ο άλλος θα κάτσει να δει το Λαμία Λαύριο, το Λαμία Ολυμπιακός και όχι το Λαύριο Ολυμπιακός. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, αλλά η διαφορά, η οικονομική, δεν είναι ιδιαίτερο της προσδημάτικότητας. Και ξαναλέω, αυτό δεν είναι για μένα, δεν είναι θέμα πολιτείας, γιατί το συζητάω εδώ και πολύ ώρα. Στο κομμάτι της πίεσης έχεις δίκιο. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, εδώ έπρεπε και οι ομάδες πρώτα και η Λίγκα. Η Λίγκα από μόνη της, γιατί οι ομάδες, εντάξει, μπορεί να έχουν θέματα και να θέλουν να πάνε όσο γίνεται λεφτά. Κάποιες. Σου λέει, δεν με νοιάζει, δώσε τώρα όσα μπορείς. Αλλά η Λίγκα θα έπρεπε να δει λίγο τι γίνεται. Να αφοκραστεί την ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνεις. Και να πιέσει λίγο παραπάνω η 11 και η Λίγκα. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή. Εντάξει, είναι τεράστια διαφορά. Και ζητά μετά τις ομάδες μας να κάνουν κάτι. Πώς να κάνουν κάτι οι ομάδες μας. Όταν ο ένας παίρνει από τα τηλεοπτικά του 1,5 και 2 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πάνω από 250.000 που είναι τα καλύτερα συμβόλαια. Εκτός των τριών, τα καλύτερα συμβόλαια είναι του ΠΑΟΚ του 250.000. Και το θέμα είναι ότι πανηγυρίζουν όλα κάποιοι. Ότι αν πήραμε 250.000 είναι επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία, ρε παιδιά. Μικραίνουμε τις ομάδες μας και το προϊόν έτσι. Όταν η Λαμία θα πάρει 1,4. Εγώ δεν είδα τα υπόλοιπα νούμερα, εντάξει, απλά... Για της Λαμίας είναι πιο χαμηλό και τα βλέπα πριν. Ναι, είδα λίγο πόσο... Δεν μπορεί τώρα να... Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι του μπάσκετ να καθίσουν λίγο κάπου να τα δουν οι ομάδες μας και υλικά. Δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ότι θα πάρουν 250.000 κοπάω και ο Άρης και η Λαμία θα πάρει 1,4. Τι γίνεται, δεν είναι εκεί, πρόσεξε, δεν είναι λεφτά της ιδιωτικής εταιρείας, είναι λεφτά που δίνει πολιτεία για να ενισχύσει κάποια πράγματα. Καλά κάνει η πολιτεία, εγώ μαζί της είμαι. Θέλει να ενισχύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλει να ενισχύσει, ναι, αλλά λίγο η οικονομική διαφορά να είναι λίγο λογική. Θέλω να δώσεις στο προμηθεία 1 εκατομμύριο τηλεοπτικό.
έτσι προς Θεού. Το αντιλαμβάνομαι, δεν μπορεί να το δώσει. Αυτό δεν, είναι, δεν υπάρχει στον νόμο της αγοράς, αυτό το νούμερο. Αλλά δεν μπορεί να μου δίνεις 1,4 στη Λαμία και 2,5 κατοστάρια στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΞής και ο Αριάνος, έτσι, το Λαύριο Άρης θα το δούνε. Θα κάτσουν να το δούνε. Και το, θα μου πεις και το Λαμία ΠΑΟΚ και το Λαμία Άρης, φυσικά θα τα δούνε, ναι. Αλλά και τα βασχετικά θα έχουν μια ανταποδοτικότητα. Εντάξει, τώρα θα μου πεις υπογραφές, πες, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, απλά κουβέντα κάνουμε. Ναι, έτσι, γιατί έχουμε τις διαφορές που, που υπάρχουν, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, τα λέγαμε και πριν παίζουν υπογραφές, ότι ο ΕΣΑΚΕ πρέπει με τις ομάδες και κυρίως ο ΕΣΑΚΕ να δω τι μπορούν να κάνουν και να πιέσουν ακόμα να μην γίνει το πρωτάθλημα, αν δεν πάρουν κάποια χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που πας είναι υπογραφές, τα λέμε για να τα λέμε εμείς και να τα ακούμε, δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Μουρελή, 10 η ώρα πήγε. Πρέπει να κάνουμε παράδοση παραλαβή, τι γίνεται. Τι κανάλι εδώ πέρα, φίλε, μας κόβουνε. Τι έγινε, του έγινε. Ναι, ναι, έγινε. Κανονικό. Έγινε. Λοιπόν, έγινε στα μάτια. Ο κύριος δεν μιλάει για μπάσκετ, γιατί ο αγαπημένος του παίχτης κουβαλάει καρότσια με τούβλα. Σαν και αυτά που θα πετάει μες στο γήπεδο, το πες στην κοδελιά. Καταλάβες. Θα δεν μιλάμε για τα, μιλάμε για άλλα τώρα. Να είσαι καλά, Σταμάτη, καλό σου βράδυ, φίλε μου. Λοιπόν, αυτά από τον Σταμάτη Μουρελή. Ο Παύλος Ανθρώπουλος είναι έτοιμος να αναλάβει σκυτάλι. Ωραία. Αυτά από πρέπει εμάς. Πρέπει να τηρούνται, φίλε, κάποια πράγματα εδώ πέρα μας. Έχουμε πάει 10 και 4. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί Παύλος Ραπτόπουλος εδώ. Σας ευχαριστώ για τα 4 λεπτά. Μέχρι τις 12. Να είστε καλά. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ, αλλά όχι για μπάσκετ, θα είμαστε για το pre-game, για το PAOK Spartak και όλα αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.